Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθες, ρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 like, like. Πα, 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 παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Θα κάνουμε σήμερα ήρεμη εκπομπή. Σας το υπόσχομαι. Δηλαδή μπορείτε να χαλαρώσετε, να κατεβάσετε τους σφιγμούς κατά κάποιο τρόπο. Τις στροφές από τις 8.000 στους 2.500, τα πάμε ήσυχα ήρεμα να δούμε τα πράγματα λογικά. Πάμε να βάλουμε τη λογική βγάζοντας τα συναισθήματα στον πάγκο και να δούμε τα πράγματα έτσι με κοινικότητα όπως κάνουμε, αλλά με ηρεμία. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, ξημερώνει Πέμπτη, όχι Τρίτη είναι και ξημερώνει Τετάρτη, είδες που τα μπέρδεψα. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία των μεταγραφών. Φαντάζομαι σε μια πτωχευμένη χώρα ποδοσφαιρικά και μη περιμένετε τώρα να έρθουν παιχταράδες, ούτε να γεμίσουν τα αεροδρόμια με φωτογράφους, ούτε ο Τσαλτίδης να πηγαίνει να κάνει μπούλινγκ, να πούμε στους άλλους ρεπόρτερ του Άρη ότι 5.000 Αργιανοί ήταν στο αεροδρόμιο ενώ ήταν 1.000 άτομα. Αυτά ανήκουν σε μια άλλη εποχή και όσο περνάμε καθημερινά έτσι τα 24 ώρα, όλο και πιο μακρινή θα γίνεται.
Πεκταράδες δεν έρχονται, παλτά δεν έρχονται. Μάλλον παλτά έρχονται, πεκταράδες δεν έρχονται. Και τα παλτά που έρχονται είναι πλέον δεδομένο ότι στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αν έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής, θα ψάξουμε να βρούμε τι κουσούρι έχει. Είναι, ξέρω εγώ, ψυχολογικό, έχει επιληψία, είναι κουτσός, είναι κουλός, είναι, ξέρω εγώ, καραόγκο, είναι υπέρβαρος, είναι τραυματίας, ψάχνεις να βρεις το κουσούρι. Ήρθε αυτός ο Εζεβέδο εδώ πέρα, τον βλέπουμε εκεί πέρα, το βιογραφικό, βλέπουμε ένα παίκτη με ταχύτητα, με κούρσες, με τελειώματα, με τεχνική κατάρτιση. Αξι τώρα ο καλοπροαίρετος άνθρωπος, ο Βλάκας δηλαδή, θα πει τι παιχταράς είναι αυτός ο Βλάκας. Αυτός ο οποίος έχει πιάσει τη ζωή έτσι με ένα άλλο πρίσμα να πούμε, θα σου πει να δούμε τι κουσούρι έχει αυτός. Το κουσούρι του είναι ότι είναι καμιά δεκαριά κιλά παραπάνω από ό,τι πρέπει, ότι είναι ανέτοιμος και ότι δεν θα είναι έτοιμος ποτέ. Αυτή είναι η δικιά μου πληροφορία. Αυτός ο παίκτης μέχρι τον Απρίλιο που τελειώνει το πρωτάθλημα δεν θα είναι έτοιμος ποτέ. Οπότε να πούμε, ο Βιερίνια θα είναι ο βασικός αριστερός back του ΠΑΟΚ. Τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, μιας και πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά. Το άλλο, και πιάσαμε και τον ΠΑΟΚ. Το άλλο. Το άλλο λέει ότι ο Μολέδο είναι να έρθει, δεν έρχεται. Χέστηκε η φοράδα στο αλόνι να πούμε αν έρθει ο Μολέδο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ρε παιδιά, μια ομάδα η οποία απειλείται πάρα πολύ λίγο στα παιχνίδια, είτε είναι η αντίπαλη φιλική, είτε είναι εχθρική. Αυτό είναι δεδομένο. Θα μου πεις τώρα, Ρατόπουλε, τώρα κρίνεις τον ΠΑΟΚ με τους περισσότερους αντιπάλους να είναι φίλοι του. Εντάξει. Τον κρίνω και έτσι. Εγώ κρίνω τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Άντε να κρίνω τα νούμερα. Και τα νούμερα να μην κρίνω, δεν είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα η οποία απειλείται. Γιατί να πάρω center back, ενώ τι βγάζω με αυτά που έχω. Τι βγάζω. Γιατί να πάρω έξτρα center back. Έχω Ευρώπη, όχι. Έχω πάρα πολλά πρωταθλήματος, όχι. Όταν κερδίζω με ένα 0 και θέλει ένα τέταρτο να λήξει το παιχνίδι, θα βάλω εγώ ποτέ σαν προπονητής τρίτο center back, όχι. Παίρνω ένα center back ο οποίος μπορεί να παίξει και εξάρι, όχι. Παίρνω ένα center back που μπορεί να παίξει και διάρι, όχι. Τι να τον κάνω λοιπόν το center back. Έτσι να κονίσουμε λίγο το μυαλό, μιας και η εκπομπή έχει σήμερα στις 3.000 στροφές, 2.800, 2.500, 1.850. Λοιπόν, και δεν πάμε στις 6.000 σε κόφτες και ιστορίες. Έρχομαι εγώ και λέω. Εξτρέμ έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει το Λιμιό, έχει το ΜΑΚ, έχει το Τζάλμα. Ο Πέλκας είναι κεντρός. Αυτή είναι. Μάλιστα. Έχει το Βιερίνια. Εντάξει. Τι βγάζει εκεί. Φορ έχει ρε παιδιά. Έχει φορ. Ο φορ τι γίνεται. Πλακώνεται με τον προπονητή της προπόνησης. Γιατί ρε φίλε. Γιατί δεν μπορεί ο προπονητής αυτός να βρει ένα τσαρέ μία άκρη. Αυτόν εδώ τον ποδοσφαιριστή. Να βγάλει από αυτόν τον ποδοσφαιριστή κατά κάποιο τρόπο τα καλά του. Τι λέει ο προπονητής. Δεν μπορώ να προσαρμόσω το παιχνίδι μου το επιθετικό πάνω σου. Και όπου και ο ποδοσφαιριστής λέει είσαι άσχετος προπονητικά. Δεν μπορείς τακτικά να δώσεις επιθετική τακτική στην ομάδα, έτσι ώστε να φτάνει η μπάλα ορθά σε εμάς. Τι θέλουμε εμείς οι επιθετικοί. Να φτάνει η μπάλα σωστά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Άμα μου φέρεις την μπάλα κοντά μέσα στη μεγάλη περιοχή, εγώ θα βρω τρόπους και θα βάλω την μπάλα στα δίχτυα. Εσύ λοιπόν είσαι ανίκανος σαν προπονητής, λέει ο Πρίγιοβιτς, τον προπονητή του. Και μάλιστα είχα ένα επεισόδιο την Κυριακή μετά το μάτς και κλωτσούσε τις καρέκλες ο Πρίγιοβιτς στα ποδητήρια και έγινε μανούρα να πούμε και τα λοιπά. Και σήμερα στην προπόνηση ψιλομανούρα έγινε πάλι λογομαχία, πάλι τα βρήκανε λέει. Έχουν ένα center for. Ή πουλήστε τον και πάρτε τον Μπέρκ, ή πουλήστε τον και πάρτε έναν καλύτερο, ή βγάλτε τον εκεί τη χρονιά και βρείτε τα. Βρείτε τα! Δεν μπορείτε να τα βρείτε. Ανάξι και ανίκανοι θα είστε. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε, ο center for με τον προπονητή. Θα είναι μια μεγάλη ανοησία εάν θα γίνει αυτό. Τι έχουμε λοιπόν δεξί μπακ το Μάτος. Πάρα πολύ ωραία. Ο Μάτος δεν είναι λίγο το παιδί χτυπήσει καμιά μπιέλα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τον Δελιγιανίδη εκεί. Ο Δελιγιανίδης είναι ο πασπαρτού του Μάτος. Για μένα, ο Δελιγιανίδης μπορεί να γίνει και ο πασπαρτού του Βιερίνια. Τι είναι ο Δελιγιανίδης? Ένας ποδοσφαιριστής, αριστερός, δεξιός εξτρέμ, τον κάνανε αριστερό μπακ, μπορεί να τον κάνει και δεξί μπακ. Λοιπόν, σέντερ μπακ έχουμε τον Μαλεζά με άριστα το 10 στο 6,5, έχουμε τον Κρέσπο με άριστα το 10 στο 6,5 και έχουμε τον Βαρελά με άριστα το 10 στο 7,5. Πάει ο Βαρελά στο 10? Όχι, ούτε στο 5 πάει.
Πάει ο Μαλεζάς στο 10. Όχι. Ούτε στο 5 πάει. Πάει ο Κρέσπος στο 10. Όχι. Ούτε στο 5 πάει. Τη βγάζουμε με αυτούς. Ναι. Γιατί τη βγάζουμε με αυτούς? Γιατί center for στις αντιπάλους ομάδες μας δεν είναι ο Van Basten, να πούμε, δεν είναι ο παίκτουρας, ο, ξέρω εγώ, ο center for με τα στοιχεία τα τρελά. Είναι ένα center for ο οποίος, να πούμε, είναι ένα center for που πιάνεται από το Μαλεζά. Είναι ένα center for που πιάνεται από τον Κρέσπο. Είναι ένα center for είναι ένα center for που πιάνεται, ξέρω εγώ, από τον Βαρέλα. Ωραία. Τι δεν σας αρέσει στον ΠΑΟΚ, άμα τους πεις τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θα σου πούνε δεν έχουμε κόφτη. 1 εκατομμύριο ΠΑΟΞΙΔΕΣ να ρωτήσεις, θα σου πούνε δεν έχω κόφτη. Ωραία. Πάρτε ένα κόφτη. Ένα κόφτη που να κόβει. Ένα κόφτη που να κόβει και όταν πάρει την μπάλα να μπορεί να τη δώσει στα 10 μέτρα. Ιστρόπον ώστε ο Πέλκας να μην τραβάει σαν τον Μπίζεσβαρ 50 μέτρα πίσω να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Πήρατε τέτοιον? Όχι, είστε άμπαλοι. Τι άλλο θέλει ο ΠΑΟΚ? Ένα οχτάρι που δεν έχει κανένα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι βλάκας που πήγε και πήρε αυτό το χαφ. Είναι βλάκας που πήγε και πήρε τον Κονέ. Είναι βλάκας που έχει τον Γιώκαρσον εκεί στα οχτάρια και έχει πολυπληθείς παρουσίες στο νούμερο 8. Είναι ανόητη η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τεχνογνωστικά, συγγνώμη, είναι η πιο έξυπνη. Η πιο λογική, η πιο μπαλαδόρικη η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι χαζή. Δεν παίρνει εξτρεμιά γιατί παίζει 5-3-2. Τι παίρνει? Γεμίζει τον άξονά της. Και τι κάνει? Έχει τον Μπακάκι, έχει τον Γκάλο και τον Λόπες να παίζουν δύο θέσεις. Μπορεί ο Μπακάκι να παίξει και στόπερ, να φουλάρουν εκεί. Η ΑΕΚ τι άλλο θέλει? Η ΑΕΚ θέλει ακόμα έναν πλάγιο back half και έναν ακόμα αριστερό back half. Τίποτα δεν θέλει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που δεν παίζει με τα εξτρέμ θα πρέπει να έχει, επειδή είναι δύσκολο το ανέβα κατέβα όλη την πλευρά στο 5-3-2, παίκτες που να μπορούν να ξεκουράζουν και να είναι άξιοι σαν τον Γκάλο, σαν τον Λόπες κτλ. Εκεί έπρεπε να κινηθεί η ΑΕΚ. Κινήθηκε στο οχτάρι και καλά έκανε. Κινήθηκε στο δεκάρι και καλά έκανε. Επειδή είναι τσιγκουναράς και λίγο ψηλό γύφτουλας, να πούμε, ο Μελισανίδης κτλ., δεν του πήρε μπακ δεξί, μπακ αριστερό για να κάνει ένα έτσι. Για παιδί μου, πώς να σου το πω έτσι, ένα πιο ισχυρό ας πούμε ρόστερ κατά κάποιον τρόπο. Παρένθεση, η Αγία Σοφιά προχωράει, δεν βλέπω τρούλους, δεν βλέπω σταυρούς, δεν βλέπω κάγκελα, δεν βλέπω τίποτα. Τι γίνεται με την Αγία Σοφιά? 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Έτσι λοιπόν κύριοι, στις μεταγραφές, ο Ολυμπιακός πήρε το Μυραλάς που το χρειαζότανε. Πήρε το Χατζησάφη που το χρειαζόταν και πρέπει να πάρει κι άλλον ένα παιχταρά για μένα στο νούμερο 8 που τον χρειάζεται, γιατί και ο Ολυμπιακός στα οχτάρια δεν έχει παιχταρά. Θα μου πεις, ο Ζιλέτ χθες έκανε 2 assist. Εντάξει, ο Ζιλέτ έκανε 2 assist, αλλά δεν θα μαρκάρει όπως πρέπει, αλλά θα μου πεις Λαμία έχω να αντιμετωπίσω, Κέρκυρα έχω να αντιμετωπίσω. Ναι, αλλά θα έρθει στην Τούμπα. Εκεί θέλεις το οχτάρι το καλό. Εκεί χθες δίπλα στο Ρωμάο το οχτάρι το καλό, για παράδειγμα. Θα πας και να παίξεις και με την ΑΕΚ. Θα πας να παίξεις και κύπελο με την ΑΕΚ. Εκεί το θέλω το οχτάρι το καλό. Ζιλέτ. Εκεί το θέλω λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, για να το τελειώσουμε το έργο, δεν παίρνει εξάρι, δεν παίρνει οχτάρι. Παραπέρνει, θέλει να πάρει center back. Πήρε ένα αριστερό back ο οποίος, να πούμε, χοντρότατος. Λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσά ότι είναι 1,73 και 70 κιλά. Γιατί το λες υπέρβαρο, δεν με πιστεύεις? Σε πιστεύω ρε παιδί μου, αλλά βλέπω και το μάγουλο ρε Νίκο. Είναι και το μάγουλο ρε Νίκο, ξέρω εγώ τι να σου πω, να πούμε, τόσο έξω να πέφτουμε. Και άμα είναι τόσο fitness, γιατί να είναι ρε Νίκο τον Φεβρουάριο, να πούμε, έτοιμος αυτός ο Αζεβέδο, να πούμε. Για ποιο λόγο να είναι έτοιμος ο Αζεβέδο του Φεβρουάριου και πρέπει να φάω στη μάπα, να πούμε. Εντάξει, ναι, γιατρός. Η ΑΕΚ θέλει τα 3 εκατομμύρια ευρώ της πρόκρισης με τους Ουκρανούς. Θα τη δούμε τη Χανούμισσα στη Λάρισα που θα πάει το μάτς στο Αντάρκτικο. Χανούμισσα, γιατρέ, να εκφράζει καλύτερα για τις ελληνικές ομάδες. Εγώ το λέω γιατί ήθελα να μαλώσω τον γιατρό. Δεν υιοθετώ τη λέξη αυτή. Καλά λέω, Χιλτιδης, τι το λες? Το λέω για να προσέγεις τις εκφράσεις σου, γιατί εκεί θα συναντήσεις και οριζιναλίστες και εκεί η ΑΕΚ θα γίνει πόλεμος και εκεί ο Κούγιας θα το κάνει μανούρα και εκεί θα προσπαθήσει να κόψει βαθμούς, μπας και βοηθήσει την κατάσταση εδώ κτλ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε κάνει? Για να δω μηνύματα. Εδώ, πως τα έχω μάθει και εδώ από τα κουτάκια.
Πρέπει να τα πάω δεξιά. Να πατήσω τον τον, να πατήσω το OK και να ορίστε ήρθαν τα μηνύματα. Ωραία δάχτυλα έχει συγκριτήρη. Σαν σου τσουκάκια σμυρνέικα είναι. Πω, πω, τι ωραία παλάμη είναι αυτό. Και το δάχτυλο, ωραίο, ωραίο. Πάει ο Μιστακίδης στο Βάζελο ως δανεικός. Εγώ, αν ήμουν Μιστακίδης, θα ήθελα να πάω αλφα εθνική δανεικός, να πάρω τη φόρμα μου. Να πάρω τις ανάσες μου, να πάρω τα πατήματά μου. Να πάρω τα 30 λεπτά μου, να πάρω τα ημίχρονά μου και κάποια στιγμή να πάρω τα 90 λεπτά μου. Σε μια ομάδα που ούτε πέφτει, ούτε ανεβαίνει, ούτε πάει. Πολύ καλή περίπτωση για το Μιστακίδη αυτός ο Παναθηναϊκός. Νομίζω, Ραπτόπουλε, λέει ο 384, η σημερινή μεσημεριανή εκπομπή ήταν πραγματικά από τις καλύτερες. Είσαι τρομερό δίδυμο. Εσύ τι λες? Αυτό μου είπε και ο Μπούζος. Εκπληκτική εκπομπή, μου λέει. Ο Χιλτίδης μου λέει, αν ήμουν ο κόκκινος θα σε πλάκωνα. Ο Μπούζος με λέει, καταπληκτική εκπομπή. Μερικοί μου λένε, τρακάραμε στο δρόμο. Εσύ μου λες ότι ήταν η καλύτερη. Παιδιά, ακούστε κάτι. Εγώ δεν μπορώ να είμαι μέσα στο στούντιο και να κρίνω εκπομπή. Εντάξει, αν το κάνω θα είμαι λάθος. Από καλή εκπομπή κάναμε ή κακή εκπομπή κάναμε. Συνήθως όταν κρίνω εκπομπή, την κρίνω αρνητικά. Λέω, σήμερα κάναμε κακή εκπομπή. Ποτέ δεν θα πω κάναμε καλή εκπομπή. Η κριτική μου θα είναι προς το δυσάρεστο. Ούτε μπορώ να καταλάβω αν εσείς χαίρεστε, γελάτε, ακούτε, θυμώνετε όταν είστε από κάτω και ακούτε. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ακούω μετά τις κριτικές, θετικές ή αρνητικές. Οι περισσότεροι μου λένε ότι περνάμε καλά. Οι περισσότεροι μου λένε ότι είμαστε με το ακουστικό και περιμένουμε να ακούσουμε τις ατάκες. Και ξέρεις ένας τι μου είπε, Γιάννη. Εμείς, λέει, ακούμε Ραπτόπουλο Κόκκινο το μεσημέρι γιατί είναι το απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει, τι ατάκα. Δεν ξέρεις με τι μπορεί να το πάρει ανάποδα ο ανισόρροπος ο Ραπτόπουλος και ο λογικός ο Κόκκινος να δει αστέρια και σου λέει: έχω μπλέξει τώρα, τι να κάνω. Έμπλεξα με αυτόν τον ηλίθιο, να πούμε, ενώ εμένα δηλαδή, τι να κάνω με αυτόν τον τρελόν. Τι να κάνω. Ψάχνουν να βρούνε το απρόοπτο. Και ξέρετε κάτι, το απρόοπτο είναι και γοητευτικό και στην μπάλα. Δηλαδή, έχω ένα center for, έχω μια επίθεση, κάνει μια ομάδα. Όταν βλέπω την Arsenal, ας πούμε, ή τη City, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω: κάτσε ρε γαμώτο, να δω το απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις πότε θα γίνει, τι θα γίνει, ποιος θα χωθεί στην τρύπα, πώς θα γίνει το 1-2, θα δούμε κάτι μαγικό, κάτι απρόβλεπτο. Άμα βλέπεις τώρα ομάδες, γίνεται η μπάλα στο κέντρο, πάει ο μπακ τη δίνει στο χαφ, ο μπακ στο χαφ, γίνεται η σέντρα, πηδάνε 10 νοματέοι, χάνε την μπάλα. Ξαναπαίρνει άλλο την μπάλα, την ξαναδίνει. Ξανά πάλι κατοχή, ξανά από την άλλη μεριά, από το αριστερά. Γίνεται η σέντρα. Το ξέρω το έργο αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή. Το βλέπω. Είσαι να βλέπεις ένα έργο και στο έργο αυτό να ξέρεις ότι θα δεις, ας πούμε, την υπόθεση πώς θα γίνει. Στο τέλος θα το πάρει το κορίτσι. Από το έργο πρέπει να αρχίσει όταν το πάρει το κορίτσι. Εκεί αρχίζει το πατυρντή. Μέχρι το γάμο, εκείνη η κουφάλα ο Φίνος δηλαδή, ο συγχωρεμένος, ο μάγος ο Φίνος, ο εκπληκτικός ο Φίνος. Το είχα ρωτήσει εγώ στην ώρα Βαλσάμι, γιατί ρε παιδάκι μου, λέω, όταν τελειώνατε τα έργα, λέω, ήτανε πάντα θετικά με την εκκλησία, λέει, και με το γάμο που το παίρνει το κορίτσι. Γιατί μου λέει η Βαλσάμι, μετά θα γινόταν δραματική, λέει, η ταινία. Δηλαδή, από το γάμο, λέει, και μετά η ταινία, λέει, θα γινόταν δραματική. Θα γυρνούσαμε, λέει, άλλα πράγματα. Κοίτα, δεις τι σκέφτηκε να με πει. Λοιπόν, ραπ, αν δεν έπαιρνε μολέδο, θα έλεγε ρε ταγκάρια, πάρτε το μολέδο να πάρετε πρωτάθλημα. Θέλω να σου πω ότι πάντα κάτι αρνητικό θα βρεις. Φιλικά, γιατί σε αγαπώ πολύ. Ρε παιδιά, εγώ πριν γίνει αυτό με το μολέδο, είπα, ειδικά όταν είδα το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το εξάρι και το οκτάρι. Είναι δυνατό τώρα, ποιος με το παιδί, θυμάμαι και την ξανάδα τη φάση, γιατί με διόρθωσε ακροατής, τηλεθεατής. Κάνει, λέει, μια σκούπα, λέει, περνάει το τζίμρο, σαν σκατό, λέει, σαν σταματημένο, ένα ασήμαντο χάφ, δεν θυμάμαι και το χάφ της. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Όταν λες θα κάνω ομάδα μεγάλη, κάνεις ομάδα μεγάλη. Δηλαδή θα περιμένω εγώ τώρα να κάτσει φιλικό Ατρόμητος να περάσω στο κύπελο. Δηλαδή και κάπου και σαν Μπάοξης, ας πούμε, αρχίζω και λέω γίνομαι Ολυμπιακός, ρε παιδί μου. Μου λένε οι Ολυμπιακοί από κάτω, τι λέει κάνετε τώρα εσείς εκεί απάνω. Λέω αυτά που κάνετε και εσείς εκεί κάτω. Καλά δεν τους απαντάω, ρε Γιάννη. Δηλαδή αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να κλαίνε. Βγαίνει ο Καράμπαπας, βγαίνει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο φίλος μου Νίκος Αβραμίδης, και παίρνει τις ΕΚΑΠ ο ένας και παίρνει τις εταιρείες ο άλλος. Ρε εσείς τους λέω. Τόσα χρόνια τα κάνατε εσείς. Ωραία. Λέει, τα κάνετε κι εσείς. Ναι, γιατί αν δεν τα κάναμε εμείς, θα τα κάνατε εσείς. Δηλαδή κάποιος πρέπει να τα κάνει. Κάποιος πρέπει να τα κάνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποιος, δηλαδή δεν μπορεί να αγιοποιηθεί η κοινωνία.
δεν μπορεί να γίνουν αγγελικά πλασμένα όλα. Το ιδιατό θα ήταν αυτό. Επειδή λοιπόν η κοινωνία είναι στραβή, θα κοιτάξουμε να πούμε να πάρουμε την εξουσία εμείς. Άμα ήταν η κοινωνία ωραία πλασμένη, ο Τσίπρας θα εφάρμοζε το μαρξιστικό ταπεραμέντο και θα είχαμε σήμερα μια Ελλάδα μαρξιστική. Για μια Ελλάδα ελεύθερη, μαρξιστική. Ναι, αλλά όμως ο Τσίπρας σου λέει αυτές τις λακαμίες που έλεγε ο Μάρξ δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Θα τις εφαρμόσω εγώ σε πτωχευμένη χώρα στην Ελλάδα. Και καλά λέει ο άνθρωπος δηλαδή εδώ που τα λέμε. Αριστερός είναι, αλλά πώς θα εφαρμόσει κάτι το οποίο είναι ανεφάρμοστο. Δεν βλέπετε τους ιερείς της Εκκλησίας μας. Όταν είναι για το μαγαζί χάσει λεφτά, δηλαδή η εκκλησία το μαγαζί, τότε με τις ταυτότητες σου λέει άμα δεν γράφει χριστιανός εμείς θα χάσουμε λεφτά, θα χάσουμε κεριά, θα χάσουμε βαφτίσια, θα χάσουμε γάμους, θα χάσουμε κηδείες. Βούρς τον πατσά ο Χριστόδουλος τότε με τις ταυτότητες. Να πάμε κάτω να υπογράψουμε ότι δεν δεχόμαστε το θρήσκευμα να μην μπαίνει. Επληγότανε η εταιρεία που λέγεται εκκλησία. Τώρα όμως που δεν πλήγεται, δεν επλήγεται. Για ποιο λόγο να πει το λαό κατέβα κάτω, τι την νοιάζει το Σκοπιανό. Εξάλλου δεν πλήττεται η οικονομική της, αυτή πώς τη λένε, σύσταση της εκκλησίας, η οικονομική κατάστασή της. Και αυτό σας λένε μην πάτε κάτω. Γι' αυτό την ψώνησα εγώ Σαραπτόπουλος και λέω, τι λέει ο Μητσοτάκης, όχι, μάλιστα. Τι λέει ο Τσίπρας, όχι, μάλιστα. Τι λέει η Στάη, όχι, μάλιστα. Τι λέει η Τρέμη, όχι, μάλιστα. Ο Ευαγγελάτος εκεί που είναι σαν μούμια του Φαράου, τι λέει, όχι, όχι, μάλιστα. Η γυναίκα του εκείνη κρύα, πώς τη λένε, η Τατιάνα εκείνη κρύα, λέει όχι, μάλιστα. Οι παπάδες τι λένε, να μην πάμε. Τότε θα πάω, λέω. Εγώ τώρα θα πάω. Θα πάρω τον Νίκο, τον Χριστίδη και θα πάμε οι δυο μας. Θα κατέβουμε, θα πάρουμε και μια ελληνική σημαία και θα πάω. Πραγματικά θα πάω. Γιατί θα πάω? Γιατί μου είπαν να μην πάω οι ιεράρχες της Εκκλησίας, τα κόμματα και τα μεγάλα κανάλια. Δηλαδή θα μου πεις, καλά είσαι ανώμαλος, από αντίδραση θα πας. Ναι, θα πάω από αντίδραση. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι χαμένος κόπος, αλλά απ' την άλλη μεριά θέλω να πάνε και 500.000, 1.800.000 να ρίξουν τον πινελίκι της Αλεπούς. Τι θα μας παίξουν στα επίκαιρα να πούμε? Τι, δεν θα το δείξουνε? Τι θα πει η Τατιάνα? Τι θα στείλει ο Τσίπρας τους φουσκωτούς εκεί, τους νταΐδες της αστυνομίας να γίνει προβοκάτσια? Μπορεί να το κάνει και αυτό. Θα δούμε τι θα κάνει. Θα δούμε τι θα κάνει. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας είναι, Γιάννη, έχουμε διάλειμμα και μισή. Έχουμε σήμερα διάλειμμα. Βέβαια. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Λοιπόν, βρήκες αλυσίδα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ραμπ, Οχτάριο, πάω και έχει και Τζίμιρο και Μαωρίτσιο μας κάνουν. Άσε τον παπά, εξάρι θέλει μόνο, λέει, και φόρ για μπακάπ του Πρίγιο. Ο Κουλούρης δεν υπάρχει. Λέω 0.90 και εγώ πειθαρχώ και πάω σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Κάτω τα χέρια. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, στείλτε ό,τι μηνύματα θέλετε, θα τα διαβάσουμε. Ανοίγουμε και γραμμές νωρίς. Έχουμε και άλλα, αφού χτυπάνε γραμμές, να μην τους σταματήσω. Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Παύλου. Καλημέρα, Κωστή. Δηλαδή, αν σου έκανε σπαγκάτο η πιο αντιαθής μιλφάρα, θα έλεγες όχι. 90-90. Είναι τόσο αντιπαθητική που και σπαγκάτο και φραγκάτο και ό,τι θες να δει. Είναι αντιπαθεστάτη. Είναι αντιπαθεστάτη. Πώς θα σου το πω, αχώνευτη. Πώς θα σου το πω. Είναι ωραία κοπέλα, δεν λέω εγώ ότι είναι άσχημη. Και ο Βαγγελάτος είναι. Ωραίο ζευγάρι. Είναι αντιπαθής όμως. Δηλαδή σε ένα εστιατόριο θα τους δεις, θα σου γυρίσουν τάντερα. Δεν λέω εγώ ότι είναι αντιαισθητική. Ωραία είναι και οι δύο. Φέρ' τον καφέ, ρε Ματίνα. Δεν έλεγε ο Παπαγιανόπουλος. Ο καφές, ρε Ματίνα. Πάρε γραμμές, ρε Γιάννη. Ας τον καφέ εδώ κάτω, ρε. Και θέλω να μου πούνε οι παοξίδες, επίσης, πριν πάμε και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε μαζί με το ακροατήριο. Στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος γουστάρουνε
το να κάτσει ακότα ο Ατρόμητος και να περάσει ο ΠΑΟΚ. Ή γουστάρουν ο Άρτα, Χατζησαΐα και Γιαννούλη να έχουν μονομαχίες να αποδείξουν ότι αυτοί είναι το ίδιο καλή και καλύτεροι από τους άλλους και να γίνει ένα μας γκρανγκινιόλ και να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν είδα κανένα ΠΑΟΞΥ πριν του Καμόρα να λέει εμείς οι ΠΑΟΞΥΔες δεν είμαστε σαν τους γάβρους. Στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος θέλουμε να παίξουμε σαν ΠΑΟΞΥΔες. Και οι σακώτες απέναντι στον Ατρόμητο. Νίκος Εφοριακός λέει, άρε φίλε λέει, άσε ρε φίλε τον Βάζελο, στον Όφι πρέπει να στείλω δανεικούς. Στον Όφι πρέπει να στείλω, λέει, δανεικούς. Ο οδηγός του Κυρσάβα. Ο Μακεδόνας Σαράντος θα πάει στο συλλαλητήριο, κύριε Ραπτόπουλε μου. Και στα ντόπια, λέει, θα φωνάζει του. Στα, ή στα Μακεδονίτικα. Τι λέει, στα Μακεδονίτικα. Δεν ξέρω, άμα σε πιάσει ο Σαράντος, θα σε κάνει κοιμά. Γιατί είναι και χειροδύναμος. Το συλλαλητήριο κατακούγει από κάποια λυκειόπαιδα στη Λάρισα, θα το καλύψουμε. Γιατρέ μου, δεν ξέρω, πάμε στις γραμμές, Γιάννη μου, καλημέρα στον πρώτο κύριο. 9.55 και ενώ στο 54.340. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Μιλάς με την μεγαλύτερη γάτα της Κοζάνης. Μιλάω. Λοιπόν, τι έχει να πεις για Πριοβίτς. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Παλωτήματε Σκιάδης. Πήρε τον Ηρακλή, βάλα στη φανέλα. Ενέργεια του κόκκινου λέει. Αλήθεια είναι. Α, τα άμα δώσα αυτά. Τα έδειξε το R3. 6 ώρα που δείχνει, κόσμο στο σπορ. Τι είπανε. Είπαν ότι έδωσε χορηγία ο Σκιάδης Παλωδήμος. Ο κόκκινος μεσολάβησε. Ναι, μπράβο. Τον έδειξε και το κόκκινο και θα πάει μπροστά ο Ηρακλής. Έτσι. Α, μπράβο. Ωραία. Καλή ενέργεια. Τι ομάδα είσαι. Ηρακλής. Πρέπει να πείτε ένα ευχαριστώ τον Γρηγόρη. Βέβαια θα πω ευχαριστώ. Εγώ την ημέρα που γεννήθηκα, Ηρακλής, είμαι εκεί γεννήθηκα. Κάτω από το Καφτατζόγλιο. Σωστά κάνεις. Έγινε φίλε μου, άντε καλή δύναμη. Γεια χαρά. Ωραία. Έγινε, για. Ναι, έτσι το είπε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα Κώστα, καλημέρα. Και θέλω να μου πείτε ρε Παοξίδες, στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος, θέλετε Ουάρντα, Χατζησαΐα και Γιαννούλη αντιπάλους. Ή γουστάρετε έτσι όπως το έκανε το έργο ο Σπανός. Πραγματικά αντρίκια και όμορφα. Έλα φίλε, καλημέρα, ναι. Έλα Κώστα, μ' ακούς. Σ' ακούμε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς τώρα. Είμαι ο Βασίλης ο Κατσόνης, παλιός αθλητής του βόλεϊ του Άρη, προπονητής κτλ. Ωραία. Θα πάμε παρέα λοιπόν μαζί με τον Νίκο τον Χριστίδη, το φίλο μου. Και ο πατέρας ήταν φίλος μου όταν έπεσα εγώ βόλεϊ στον Άρη το 70, το 69, το 72. Λοιπόν, και θα πάμε παρέα στη συγκέντρωση. Πολύ καλά. Έτσι. Έτσι. Θα δώσουμε λοιπόν μια δύναμη μεγάλη και ένα σινιάλο τεράστιο. Εγώ δεν θα πήγαινα. Το ξέρω που δεν θα πήγαινε. Γιατί ακούω. Θα πάω επειδή μου λέει η Εκκλησία και ο Τσίπρας μην πας. Και επειδή τα βρήκε ο Τσίπρας με τους ιεράρχες, από αντίδραση θα πάω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και όχι μόνο θα πάω, θα κάνω και προπαγάνδα να κατέβει και κόσμος. Έτσι. Μπράβο, μου την έδωσε να πούμε, ναι. Θα ειδοποιήσω και τους βετεράνους. Όχι, μου την έδωσε, ενώ ήμουν αχλιαρός και ενώ δεν τα πιστεύω αυτά τα εθνικά πολύ και τα λοιπά, θα πάω έτσι από αντίδραση. Θα πάω. Μπράβο ρε Κωστή. Θα πάω εγώ από αντίδραση. Θα ειδοποιήσω όλους τους βετεράνους του βόλεϊ της Θεσσαλονίκης να κατεβούμε στο Λευκό Πύργο λοιπόν. Okay, boy. Θα βρεθούμε εκεί. Okay, boy. Να είσαι καλά, γεια σας. Okay, boy. Επόμενος κύριος. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Τι κάνεις, Κωστή. Παιδεύομαι, εσύ τι κάνεις. Κότσο. Κλείς το ράδιο. Κλείς το ράδιο. Κλείς το ράδιο. Το κρυσά. Καλά έκανες. Έλα. Κύριε, το βολεύω, τι λέει, Παναγιακός, τι λέει, το δίνει. Ορίστε. Το Παναγιακός, τη μεταγραφή δεν γίνεται ακόμα. Τι το θες το center back, ρε. Το θες. Θέλω πάω center back. Ξέρω εγώ πέρα μήνα το βρίσκει με. Βράσε τι ξέρεις εσύ. Θέλω πάω center back. Ξέρω εγώ τι να πω. Ξέρω εγώ. Για γίνεται η μεταγραφή για να συζητάω εγώ, αλλά και το θέλει. Γιατί να τον θέλει. Έχει πρόβλημα πάω στα center back. Δεν έχει πρόβλημα. Γιατί να πάρει center back τότε. Κάθε μέρα αυτό ακούμε ρε Κωστή. Άσε τι ακούς. Εξάρι θέλει. Οχτάρι θέλει. Οχτάρι και οξάρι για να πάρει το πρωτάθλημα. Και να τα βρει ο Μπρίγιοβιτς. Και να τα βρει ο Μπρίγιοβιτς με τον προπονητή που πλακώνονται κάθε μέρα. Ναι. Πλακώνονται. Κουτσό. Έλα. Τώρα για το μακεδονικό πώς το βλέπεις τώρα. Για το συλλαλητήριο θα έχει 200.000. Άμα έχει 200.000 θα είναι καλά. Δηλαδή παραπάνω περιμένουμε. Κοίταξε.
το συλλαλητήριο το σνομπάρουν όλοι. Το σνομπάρουν. Ένα. Ναι. Δεύτερον, δεν υπάρχει άνθρωπος. Ο Φραγκούλης είναι υπέρ, είπε θα είναι ο Φραγκούλης. Ωραία. Ο Φραγκούλης ναι, είναι ναι. ένας που ας πούμε έχει μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, έχει ναι, ένα λαϊκό ναι, ναι. αίρισμα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δεν βλέπω. Δηλαδή αυτοί που είναι. Παμακεδονική Ένωση. Θα είναι, ναι. Άλλο λέω, άλλο λέω. Ναι. Ας πούμε, πολιτικοί δεν πάνε. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν ακούσαμε ακόμα. Ο Νότσος Φακιανάκης δεν τον ακούσαμε ακόμα. Ναι. Δηλαδή, τον ΠΑΟΚ σαν ΠΑΕ δεν τον ακούσαμε ακόμα. Που είναι μία ομάδα, μία πόλη. Μία ομάδα, μία πόλη. Μία ομάδα, μία πόλη, στο μακεδονικό κότες. Η μία ομάδα, μία πόλη. Κότες! Κότες πάει πάω και ερασιτέχνης. Μία ομάδα, μία πόλη, κότες. Ναι. Κωστή, ναι. Αυτή που αγαπάει τη Μακεδονία, βγει ο Φραγκούλης ναι. και ανοίξει την ομιλία του, από πίσω ένας Ψωμιάδες, ένας Βελόπουλος, ένας Καρατζαφέρης. Δεν ξέρω. Θα ξεσηκώσουν το λαό. Α, θα ξεσηκώσουν. Α, να δούμε τι θα κάνουν. Να δούμε. Να δούμε. Θα το δούμε αυτό το κυριακή, Κωστή. Θα το δούμε. Βάλει και κανένα τραγουδάκι, ρε Κότσο. Τι τραγουδάκι μπορεί να βάλω. Τα τραγούδια είναι μετά τις δύο γίνονται της ανομαλίας με το χιλιτήρι την εκπομπάρα να πούμε. Άσε, εγώ τώρα θα βάλω τραγούδι όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα πρέπει να βάλω. Ξέρεις για το σεκριτάρι θα βάλεις, ε. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, Κωστή, εντάξει ρε. Γεια χαρά. Ραπ, ετοιμάζω ταξίδι με Φιλαράκι Θεσσαλονίκη με σκοπό να σε συναντήσουμε και αν επιτρέπετε να έρθουμε σε κάποια εκπομπή. Είμαστε Αθήνα και σε ακούμε μόνο εσένα. Μάριος Ιωνικός και ΑΕΚ από Νίκια. Να σου πω ιστορίες για τον Ιωνικό δεκαετία 90. Γιατί λέει το κάνουν το συλλαλητήριο Κυριακή αφού είναι τόσο σημαντικό και όχι μέσα εβδόμαδα. Φοβούνται μην τους διώξουν από τις δουλειές τους αφού το όνομα είναι το πιο σημαντικό από τα χρήματα. Τέο, ο παδός του Ελευθεριακού. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Καλημέρα. Χαρίλος Ολυμπιακός, τι κάνουμε. Γεια σου, Χάρη. Καλά. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλή χρονιά, δεν μιλήσαμε. Ναι, για πες τα νέα. Τι να πω, ρε φίλε. Να, πήρα Μυραλάς, πήρα Γατζαφή, πήρα Εγκόρ, πήρα τρεις καλούς παίκτες. Και συνεχίζω. Η Εγκόρ τι θέση είναι. Ο Εγκόρ είναι δεξί μπακ και θα πουληθεί ο Φιγκέιρας. Το Φιγκέιρας μεγάλη φόλα είναι. Ευτυχώς που τον δίνεται. Θα να μ' αρέσει ο Φιγκέιρας, φίλε. Βρε φόλα είναι. Ξέρεις πόσα γκολ έχεις φάει από εκεί. Το βλέπω, αλλά. Ξέρεις τι τρύπες έχεις φάει από εκεί με το Φιγκέιρας. Ο Ομάρ είναι μια κλάση ανώτερος. Καλά, εντάξει, ο Ομάρ είναι πριν τραυματιστεί. Πόσα ένας με έναν έχει τρυπηθεί από εκεί. Το ξέρω και στην λοιπόν, τι Φιγκέιρας, μέτριος. Στην Ελλάδα το 2-0 το πρώτο γκολ από εκεί μπήκε. Τι μόνο εκείνο το γκολ μπήκε από εκεί. Ντάξει. Μόνο σε Ευρώπε, μόνο με την ΑΕΚ. Ο Λιβάδια τον έκανε κουτό, ιστορίες, κόλπα. Καλά, εκείνο είχε ελαφρυντικό, έπαιζε άλυθες. Δεν είναι. Εντάξει. Δεν έπαιζε αριστερό μπακ, δεν είναι αριστερό μπακ. Και τι έγινε, επειδή είναι αριστερό μπακ, τον. Δηλαδή τι, θα σα πει ότι είχε το ανάποδο πόδι. Ναι, εντάξει, είχε δικαιολογήσει. Σωστά. Με αυτό. Εντάξει, τώρα λες για το Γκούφτη, για τον Γκούφτη μάλλον και τον Χάρη. Οχτάρι! Οχτάρι, μπερδεύτηκα. Βέβαια, χθες ο Ζηλέτ έβγαλε τις δυο ασίστ. Μία ήταν, ο Φορτούνης έβγαλε την άλλη. Α, Φορτούνης έβγαλε την άλλη ασίστ. Ναι. Όχι, όχι, εντάξει. Ο προπονητής αυτός ο καινούργιος που πήραμε με τον Πρέτο Πλατανιά ξανά έβαλε τον Μάρτινς. Μπορεί να βάλει να παίξει ο Μάρτινς. Να αναγεννήσει τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς είναι εκείνος ο κοντός που μοιάζει με τον Καφάση, τον τραγουδιστή. Ναι. Ναι. Εγώ φίλε να σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Από Μάρτινς, από Ζηλέτ, από Φόε κτλ. Δεν άξιζε σαν οχτάρι τρία μάτς να δούμε και τον Αντρούτσο. Τον Αντρούτσο τον έβαλε δεξί εξτρέμ προχθές. Λάθος. Είναι λάθος να τον τραβάει στις πλευρές. Όσες φορές έπαιξε χαφ ο Αντρούτσος και περιοχή πάτησε σαν δεκάρι και σαν φόρ θα σου πω εγώ και πλάινα μαρκαρίσματα είχε και στο ένας με έναν χαμηλά δεν σε παίρναγε εύκολα ας πούμε και τα λοιπά. Κατάλαβες τον ταξίδι. Ο ταξίδις είναι πολύ αργός. Ταξίδις είναι ο Ιντάρεβιτς του Ολυμπιακού, το έχουμε ξαναπεί το σωστό, σωστό, σωστό. Είναι δηλαδή πολύ κακό. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί παίζει ο ταξίδι. Πραγματικά και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, γενικά γιατί παίζει σε υψηλό επίπεδο. Εντάξει τώρα, ο Φόε που μπορεί να αργώσει να μην είναι τόσο καλό στα μαρκαρίσματα, έχει καλά στοιχεία. Δηλαδή κουβαλάει μπάλα, δυνατό σώμα. Εγώ τον Φόε πήγα στην Ξάνθη. Πότε ναι. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη πότε ήταν, Σεπτέμβριο. Και τον είδα από κοντά. Μ' άρεσε. Απλά δεν έχει καλή γενική αντοχή. Στο ναι. Box to box, φουσκώνει γιατί είναι μαγουλά. Και είναι για λίγα μέτρα. Είναι για λίγα μέτρα και στο. Όταν ο Ολυμπιακός. Κοίτα να δεις τώρα μια λεπτομέρεια. Ο Ολυμπιακός κάνει κατοχή.
Ναι. Ανεβαίνει ο Μπάκ, ο Κούτρης, ανεβαίνει ο Φιγκέρας, ανεβαίνει πάνω ο Φορτούνης δεύτερο φορ και ο Φόε, ας πούμε, θα κάνει τη δεύτερη πάσα, ας πούμε. Παράδειγμα, έτσι, μια εικόνα που μου έρχεται στην ναι, Ξάνθη ναι. που ήμουν. Πάρα πολύ ωραία. Χάνε την μπάλα. Ναι. Και βγαίνουν στα 20 μέτρα ο Μπαξεβανίδης, δίνει μια μπαλιά, ξέρω εγώ, σε κάτι χαφ της Ξάνθης. Μπαπ, ένα φάουλ χαμηλά. Ναι. Μπαπ, δεύτερο φάουλ χαμηλά. Τρίτο φάουλ χαμηλά, μια κάρτα. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ο Ολυμπιακός, όπως τα center back του στα 30 μέτρα, όπως και του ΠΑΟΚ, όπως και τη ΣΑΕΚ, ναι. είναι αγρήγορη. Εντάξει, εννοείται. Ο Χατζησαΐας με τον Ρισβάνη είναι αργή στα 30 μέτρα. Αλλά επειδή παίζουν... Βολεύονται με τον Ατρόμητο. Εντάξει. Κατάλαβες. Το ίδιο λέω και με τον Ρισβάνη με λένε πολύ. Και ο Ρισβάνης το ίδιο. Για το οχτάρι. Ναι. Μπορεί να βάλει το Χατζησαφή να παίξει για μένα, έχει αριστερό πόδι. Να αλλάζει με το Χατζησαφή πρέπει να παίξει δίπλα στο Ρωμάο αριστερά. Αυτό, ναι, οχτάρι. Ναι. Για να βγαίνει χαμάλης στο Μυραλάς αριστερά και χαμάλης και στον Κούτρι. Δηλαδή ο Χατζησαφή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τον πάτε σε έναν ψυχολόγο αν παίξει εκεί, να του πείτε ξέρεις να είσαι ο χαμάλης μας. Δηλαδή σε μια εταιρεία είσαι φόρτωμα, ξεφόρτωμα, δελτία αποστολής, ανεβάζεις τα κυβότια, κατεβάζεις τα κυβότια, πηγαίνεις στην τσάντα της ιδιοκτήτριας, μπορεί να τη βάψεις τα νύχια. Δηλαδή είσαι χαμάλης του Κούτρι. Αμυντικά και χαμάλης του Μυραλάς επιθετικά. Δηλαδή μπορεί ο Κούτρης. Ναι. Έχει λεπτομέρειες το παιχνίδι αυτό απάνω, μερικά πράγματα. Πάντως ο Χατζησαφή είναι ποιοτικός παίκτης. Δεν είναι μόνο ότι μπορείς να το βάλεις να τρέχει. Ναι. Είναι τεχνική κατάρτιση καλή. Στο ένας με έναν καλός. Πίσω στο ένας με έναν εξίσου είναι καλός. Εμένα τέτοιο. Ο Μυραλάς που τον είδαμε προβλημάτισε χθες γιατί. Με τον Πετροπεδανιά που το έπαιξε δεύτερο φόρσο 4-4-2 ήταν πολύ καλός. Δηλαδή πήρε την μπάλα, έκανε κινήσεις. Τα ξέχασε και δύο-τρεις φάσεις. Χάνονται, δεν μπορούν να μπουν όλα. Εξτρέμ δεν τον είδα πολύ καλό. Δηλαδή χθες εντάξει, προσπάθησε πάλι, έτρεξε, αλλά ναι. δεν ήταν τόσο καλός. Ναι, όσο περνάνε τα χρόνια, οι παίκτες οι οποίοι πάνε προς τα 30 βολεύονται να παίζουν στα πιο λίγα μέτρα. Εντάξει. Ναι. Λογικό. Και γι' αυτό το λόγο ο Μυραλάς σαν εξτρέμ. Μπορεί να του πεις, ξέρεις κάτι, το μπακ μην τον πιάνεις, μπορεί να έρθει ο Χατζησαφή εκεί να σου κάνει μια έτσι κίνηση. Ύστερα μπορεί, άμα είναι και ο Κούτρης και ο Χατζησαφή γρήγοροι, ο αντίπαλος μπακ μπορεί να μην ανέβει τόσο ψηλά γιατί μπορεί εσύ να βάλεις την μπάσα στο Μυραλάς και να σε βρει ανοιχτό στα 20 μέτρα. Έχει πολλά, άστα. Αλλά νομίζω ότι καλά κάνεις το Φιγκέρα και το διώχνεις. Είναι τρύπα εκεί. Ο Κούτρης δεν μου λέει εκεί σαν μπακ. Εάν βάλεις αργό οχτάρι και ανεβεί ο Κούτρης, θα έχεις προβλήματα. Τέλος. Δεν έχει και σωματικά προσόντα να πεις ότι το βάλω, ξέρω εγώ. Ναι. Τι το στόπερ δεν γίνεται, δεν πηδάει. Ναι. Εντάξει. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Πρωτάθλημα στον πύργο το λευκό. Ναι. Παοκάρα. Double. Τρέμπλ, ό,τι γουστάρουνε. Ναι. Άντε. Καλύτερα. Θέλω να απολογηθώ στον 701. Θα διαβάσω όπως ακριβώς έχει γράψει το μήνυμά του. Ωραία το πας το έργο. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ το δίνουν οι καλές σχέσεις. Εάν το χάσει θα είναι άχρηστος. Ο ορισμός του αντιπαοξή. Απλά σκέψου ακροματικότητα σου χωρίς τον ΠΑΟΚ. Φιλικά μιλάω σε ακούω χρόνια. Κοίταξε. Εγώ φίλε. Κέρκυρες με μείον 5 θα πω ότι λέγαμε για την Κέρκυρα με τον Ολυμπιακό. Εάν αυτό γινόταν με τον Ατρόμητο με τον Ολυμπιακό θα σκούζαμε, θα βωνάζαμε. Οφείλω να το πω. Εάν πας και πάρεις τα ντέρμπι με ΑΕΚ και πώς το λένε με Ολυμπιακό δεν θα σου πω ότι κάτσαν και χάσανε ούτε σε είδαν φιλικά. Αν πέρασε τον Ατρόμητο χωρίς αυτούς τους τρεις, θα πω σε είδαν φιλικά. Θες να ακούσεις, έχεις καλός. Θες να μην ακούσεις, δικαίωμά σου είναι. Εγώ δεν αλλάζω την άποψή μου. Επόμενη γραμμή. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα, ραπ. Καλώς τώρα. Ραπ, έχω να πω κάτι για τη διαδήλωση. Να πεις. 2 η ώρα γίνεται, έτσι δεν είναι. 2 γίνεται, Γιάννη, τελικά. Μάλιστα. 2, από τις 2 η ώρα μέχρι τις 2 και 2 λεπτά ναι. όλα τα οχήματα να ακινητοποιηθούν όλα. Μπορεί να το λες αυτό συνέχεια μεσημέρι βράδυ. Όχι, μπορώ να πω κάτι άλλο όμως. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γιατί δεν θέλει να αλλάξει η ώρα του παιχνιδιού. Εσύ ραπ τώρα, ναι, ναι. εγώ σε είπα κάτι. Τα οχήματα τώρα. Εσύ ραπ,
Τρεις η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ και εσείς κάνετε στη Θεσσαλονίκη δύο η ώρα. Εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, θα κατέβω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει. Οι συνδεσμοίτες του ΠΑΟΚ τι να κάνουν. Οι Μακεδονομάχοι του ΠΑΟΚ θα πάνε στο γήπεδο ή στο συλλαλητήριο. Σε απάντησα. Εσύ. Είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, εγώ θα κατέβω. Τελείωσε. Γιατί άλλοι θα πούν αυτοί δεν με ενδιαφέρει. Γιατί κάποιοι άλλοι θα δουν το μάτς και δεν κατέβουν. Κάποιοι άλλοι θα πάνε στο μάτς. Θα σου πω. Ναι. Θα κατέβω ναι. Και τρεις παρατέταρτο θα φύγω να πάω να δω τον αγώνα. Ναι. Α σου πω την αλήθεια. Τρεις παρατέταρτο, παραδέκα θα φύγω να πάω να δω τον αγώνα. Ποιος είσαι, ο Βαράω είσαι, θα πας δύο η ώρα και θα προλάβεις τρεις παρατέταρτο θα πας. Δηλαδή από Αγκαρία θα πας στο συλλαλητήριο. Όχι, δεν θα πάω από Αγκαρία. Για Παγκαρία θα πας. Δεν θα πάω από Αγκαρία. Θα πάω, θα καθίσω τρία τέταρτα και θα φύγω. Δεν μου λες, οι συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ ανακοίνωση βγάλαν, θα πάνε όλοι, θα πάνε οι... Δεν ποιο... ξέρω. Δεν ξέρουμε δεν ακόμα. Ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ο ΠΑΟΚ είναι μια πόλη, μια τώρα ομάδα. Πάμε, γι' αυτό. Τώρα ναι. πάμε παρακάτω. Τελείωσαν αυτά. Άστο αυτό. Τελείωσε αυτό τώρα. Ναι, ναι. Σε είπα εγώ κάτι, από τις 2 μέχρι τις 2 και 2 λεπτά μπορούν να κινητοποιηθούν όλα τα χιούματα. Ναι. Αν θες να το λες αυτό, τώρα παρακάτω, άστο, τελείωσαμε. Ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν πάρουν του Παναθηναϊκού τον αυτό, στην αεροπορία θα είμαι άπιαστος. Ναι. Είναι έτσι, για δεν είναι. Δηλαδή φάουλ, στην αεροπορία, αεροπορία δέχεσαι χτυπήματα, ας πούμε. Όχι, για να βάζω γκολ. Πόσα θες να βάζεις. Είναι πολύ δυνατός. Συγγνώμη, τα πρώτο σκόρερ στον ΠΑΟΚ είναι η άμυνά του. Πόσα να βάλει ακόμα, θες κι άλλα να βάλεις. Δεν θα βάλει κι άλλα, άμα έχεις κι αυτό το παίχτη. Βάλε όσα θες. Συγγνώμη, δεν είναι αβάντα αυτή. Είναι αβάντα. Ποιον θα πρώτο μαρκάρουν, ραπ. Κοίταξε, αν είναι προπονητές οι οποίοι σέβονται τον αντίπαλο, θα βάλουν Μολέντο, Πρίγιοβιτς και Μπάτος, τρία man to man. Και οι άλλοι ας παίξουν χώρο. Εγώ αν ήμουν προπονητής, κολλητά θα τους είχα στον αέρα αυτούς. Τώρα οι προπονητές παίζουν ζώνη όπως ο Τσιόλης. Πάρ' το 1-0 μέσα στην Κέρκυρα. Κύριε Τσιόλη μου, έτσι είναι. Ωραία. Αλλά θέλει και ένα εξάρι παιχταρά. Α, εξάρι φίλε, τώρα... έτσι ακριβώς. Γιατί θες κύπελο, θέλει σε Ολυμπιακό, θες να πας μες στη λεωφόρο. Και κύπελο να μην θες και τίποτα να μην θες. Ναι. Θες ένα εξάρι παιχταρά. Okay. Κάνιας και Ζάχοφ και αυτοί είναι... Για άλλες ομάδες. Οκ. Τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, λέει εδώ ο Δάκης από την Καβάλα που είναι στο Όσλο. Μια παρατήρηση αν επιτρέπετε. Διαπιστώνουμε πως κάνεις μόνος εκπομπή. Συνέχισε έτσι. Μόνο το Στεφανάκο τις Δευτέρες να φέρνεις. Προτρέπει ο Δάκης από την ωραία Καβάλα. Ματζαβίνος. Εμείς αδερφέ μου από δουλειά με το συλλαλητήριο 2 η ώρα το μεσημέρι τι κάνουμε. Μια Κυριακή περιμένουμε. Φιλιά. Σωστό. Εντάξει. Κατανοητό, respect. Λοιπόν, επόμενος κύριος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πού είσαι, ραπ. Εδώ, ρε. Από Μυτιλίνη. Καλό στον Αιωλικό. Όχι, Κρυαβρισιώτης, Απόλλων. Κρυαβρίς είσαι. Ναι, σπουδές εδώ. Τι σπουδάζεις. Ανθρωπολογία. Μπράβο, συνέχισε, γερά, σε χαίρομαι. Λέγε, λοιπόν, μια σε ερώτηση ακούω. Να σε κάνω. Να κάνεις όσο θέλεις. Σε πάω, συμφωνώ με το εξάρι, όλα σωστά. Δεν θέλει σέντερ μπακ ο ΠΑΟΚ πρώτη ανάγκη. Για τον Ατρόμητο που λες. Ναι. Αν κάνει κανένα κόλπο πλατυπόδης ο Κουλούρης, περάσει την μπάλα από το Χατζησαΐα και κάνει κανένα πέναλτι ο Χατζησαΐας και το δώσει, τι θα λένε τα Αθηναϊκά τα μου, φαντάζεσαι. Στεναχωριέ. Ε. Ναι. Για πες. Θα έχουν να λένε, θα καεί το παλικάρι τζάμπα. Εσύ σκέφτεσαι. Εσύ είσαι τόσο πολύ καλός άνθρωπος που όταν ο ΠΑΟΚ έστειλε 6 μήνες στον Χατζησαΐα με τη δεύτερη ομάδα δεν σε ένιωξε, αλλά τώρα σε νοιάζει, ας πούμε. Είσαι καλός άνθρωπος. Ο Χατζησαΐας δεν πρέπει. Πού θα έπαιζε τώρα ο Χατζησαΐας πίσω από όλους αυτούς. Θα έπρεπε ή αυτό να διώξει το Μαλεζά. Ναι. Ωραία. Εσύ φοβάσαι τον Ατρόμητο με Χατζησαΐα. Όχι. Ας παίξει και με τον Χατζησαΐα και με τον Άρτα και με τον Γιανούλη. Γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει. Ναι, αλλά θα γίνει αυτό που σε λέω εφόσον κάνει καμιά χαζομάρα. Ναι, εγώ θα το πάω αλλιώς. Και άμα γίνει τίποτα άλλο και γίνει κανένα κόρτερ και σηκωθεί ο Χατζησαΐας και κάνει το 0-1 με στην Τούμπα, τι γίνεται μετά. Με γεια του με χαρά του. Α, με γεια του με χαρά του. Αυτό φοβάστε. Γι' αυτό είσαι μεγάλο. Στην Ευρώπη δεν είναι. Κλάνετε πατάτες.
Πατάτες κλάνετε. Άιντε. Κλάνετε πατάτες Νευροκοπίου. Αυτά στην Ευρώπη. Εδώ, εδώ πρέπει να δείξετε ότι το DNA σας δεν είναι ίδιο με τον γάβρον. Αλλά πού να δείξετε. Είδω γύφτο στη γενιά του και αλλαγάλια στην καρδιά του. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα δηλαδή. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γελάει. Γελάει. Είσαι ωραίος. Γελάει. Άντε, διάβασμα. Διάβασμα. Να είσαι καλά, ράτσα. Φιλιά, φιλιά. Να προσέχεις. Να προσέχεις και διάβασμα. Ωραίος. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι. Καλώς τον. Ο Κωστής είσαι. Μάλιστα, εσείς ποιος είστε. Πουτζουξής είμαι εγώ. Και πολύ καλά κάνεις. Αγγελός είμαι, να ξέρεις. Ακόμα καλύτερα. Τραγουδάς τον πόνο σου. Έχεις. Φορώ σακάκι σκισμένο. Ναι. Ναι, λοιπόν. Όλοι τρελοί ένα σακάκι σκισμένο φοράνε. Κωστάκι μου, ναι, φορώ με γευρί μου, ψυχούλα μου. Δεν γλυκέμαι. Φορώ σακάκι σκισμένο. Ναι. Τα μάτια μου όμως είναι θολωμένα. Ονειρεύουμε πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι ουτοπικό, αυτό είναι ένα όνειρο προσιτό. Το γέλιο του, δεν μ' αρέσει το γέλιο του. Το γέλιο σου δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Γιατί? Δεν μ' αρέσει το γέλιο σου. Τι δηλαδή, γέλιο μου. Μετά το πας για κατάθλιψη, άμα γελάς έτσι τέτοια ώρα. Ναι. Ναι. Ακούω το πρόγραμμά σου. Ναι. Με κάνεις χαρούμενο. Εγώ σε κάνω χαρούμενο. Ναι, εσύ. Αυτή θέλω πρωτάθλημα. Ποιοι, ναι. Εσύ. Ναι. Τον Κωστή τον Ραπτόπουλο και τον Μάρκο του Καλάθι το ρωτήσανε. Παρακαλώ. Εσύ ό,τι πεις, τι. Να πω τίποτα και να με το ραβδί να μεταμορφώσει σε βατράκι, τι. Τι. Λοιπόν, άκου. Σήμερα το μεσημέρι μιλούσα μισή ώρα με τον γενικό αρχηγό αυτόν τον Συναδεινό. Με τον Ιούλιο. Ναι. Ναι, αλλά δεν συμφωνήσαμε σε τίποτα. Τι είπε. Μιλούσαμε. Τι είπε. Τίποτα. Τρίχες, καθαρές. Τίποτα. Ναι. Είπα, τι ήταν. Λοιπόν, εγώ τα πούλησα όλα για να ζήσω στην αγκαλιά του ελληνικού εθισμού, αλλά το μυαλό μου πάει αλλού. Ναι. Μ' ακούσα, αγαπητέ. Ναι, σ' ακούω, αγαπητέ. Ναι. Θα μου βάζει ένα τραγούδι. Τι τραγούδι θες? Όχι και να είσαι με το Στέλιο Καζατζίδη. Μη, Καζατζίδη, μη. Δεν το μπορώ. Δεν το χωράει. Μη με τον Καζατζίδη. Μη με αυτό τον αγέλαστο. Μη. Όχι. Μητροπάνο. Μητροπάνο, εντάξει. 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 θα μου πεις το τραγούδι του Μητροπάνο. Πώς το λένε, όχι, θέλω να τα πω. Αυτό είναι ο Νταλάρα. Φύγε. Μπέρδεψε τον Νταλάρα, μπέρδεψε τον Μητροπάνο, μπέρδεψε τον Πανούση. Φύγε. Επόμενος κύριος. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, ρε, ράπ, θα ακούς. Ναι, λέω Παύλος, η άποψή σου για τον Γκέραρτ γνωστή. Τι έχεις να πεις για τον Πελέ που περπατάει με πει. Με πει όταν περπατάς και καλά κάνεις και βγαίνεις έξω. Και με αναπηρικό γαμαξίδιο πρέπει να βγαίνεις έξω και να προπονείς τα χέρια σου. Και κολύμπι να κάνεις. Εκείνο με τον Γκέραρτ είναι το νοητικό, φίλε, και ότι ήταν σε πολύ. Το αναπηρικό καροτσάκι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, με τα γόνατα σπασμένα και είχα αναπηρικό, θα γυμναζόμουν στην παραλία με προπόνηση. Αλλά αν έφτανα σε σημείο Αλσχάιμερ, να μην μπορώ να κοιτάξω δεξιά και αριστερά, δεν θα ήθελα να με βγάλουν έξω. Με κομμένο πόδι, χέρι, γυμναστήρια θα πήγαινα, αλλά όχι σε νοητική κατάσταση. Απαντάω στον φίλο τον Παύλο. Σ' ακούω, φίλε, καλημέρα. Έλα, Κουστή. Καλώς τον. Λοιπόν, καταρχήν να σας απαντήσω στην ερώτηση που κάνεις όλους τους παοξίδες. Ναι. Το θέμα ατρόμητος. Καταρχήν πριν πεις, να πω ότι ναι, βγάλανε ανακοίνωση μόνο οι Μακεδόνες ότι θα πάνε στο συλλαλητήριο. Από τους παοξίδες εννοώ. Δεν βγάλανε άλλοι. Περιμένω και από τους άλλους τι θα πούνε. Ναι, σ' ακούω. Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι φοβόμαστε. Γιατί το είπες και αυτό. Δεν είναι ότι φοβόσαστε. Η τσίρλα έχει φτάσει μέχρι την πλάτη σας. Όχι. Άκου λίγο. Το θέμα είναι ότι είμαστε ικανοί να χάσουμε από δικιά μας βλακεία. Αυτό είναι το θέμα. Τι δεν φοβόμαστε. Πες φοβόμαστε. Όχι ρε ραπ. Τι όχι ρε ραπ. Αν ήσασταν οπαδοί, φίλαθλοι που δεν έχετε να κάνετε με Ολυμπιακό και Χαλίβιδες, θα έπρεπε να πείτε αφήστε τις βλακίες, σπανέ, εγώ έτσι θα κέρδιζα σαν ΠΑΟΚ. Αλλά είστε κότες. Ξέρεις τι θα έλεγα. Εγώ σαν σύνδεσμος του ΠΑΟΚ ή σαν επώνυμος του ΠΑΟΚ, δημοσιογράφος,
που δεν θέλω να είμαι ισακιόμοια με τον Ολυμπιακό, το δυνάστη. Απαιτώ από την ομάδα μου να παίξουν οι αντίπαλοι με τον Χατζη Ισαΐα, τον Γιαννούλη και τον Ουάρτα. Επειδή όμως το σκατό μου έχει φτάσει μέχρι το σβέρκο μου, δεν έχω παντελόνια να το πω και είμαι ίδιος με τους Ολυμπιακούς. Συνέχισε τώρα εσύ. Γελάει. Τι να σε κάνει. Τι να με κάνεις. Αντέκρουσέ με. Σκίσε με. Διέλυσέ με. Συνέτριψέ με. Δεν είμαι κόκκινος εγώ να σε κάνω. Αφού μας ξέρεις δεν μιλάω. Δεν χρειάζεται να μιλήσω. Θα πάμε στο άλλο θέμα. Πάμε. Όσο είπες για το Μολέδο, συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να έρθει κι άλλο στο ΠΕΡ. Κανένας απολύτως λόγος. Τι να τον κάνω. Όταν έχεις ένα... Τι να τον κάνεις, να τον βάλεις στον πάγκο, τζάμπε να πληρώνεις. Τι να τον κάνεις. Ακούσαμε πολύ καλά όλοι μας ότι είμαστε η δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Και όχι μόνο σαν αριθμός, δεν απειλείς εύκολα. Άλλο μπράβο. Και το... να κάνω μια επισήμανση. Λέει ο άλλος, θα σκοράρει Μολέδο. Γιατί να σκοράρει Μολέδο και να μην πάρεις ένα σεντερφόρ ή ένα οχτάρι να βοηθήσει τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί να σκοράρει δεν έχει καλά το στόπερ. Δηλαδή εμείς πρέπει να περιμένουμε από την άμυνα να παίξει μπάλα. Δεν μπορούμε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να δούμε δηλαδή το Μαλεζά να σκοράρει. Ή το Μάτος. Μα το πρωτάθλημα αν το πάρει ο ΠΑΟΚ θα το πάρει η άμυνά του. Η άμυνα παίζει φέτος. Η άμυνα και η εξτρέμ. Και έχουμε τον Λουτσέσκου τώρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μαλώνει με τον Μπρίγιοβιτς. Τα καπρίτσια του Λουτσέσκου τα πληρώνουμε εμείς τώρα, μου φαίνεται. Θα τον μπλάκωνε σήμερα. Και την Κυριακή τον όρμηξε πάλι. Γάμισε τα ρε, δεν ξέρουν τι γίνεται στον πάγκο. Προσοχή, επόμενη γραμμή, προσέξτε τις εκφράσεις. Εντάξει, είναι ώρα χαλάρωσης, δικαιολογήστε, αλλά εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την ποιότητα στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή. Να το κοινικό σκουλικό. Τι έγινε, ρε ο Καραϊτζίδης, το 5-0 λέει στημένο ήταν με τον Αιγινιακό. Έτσι έλεγε. Κοίταξε, αν είναι σε θέση αυτά τα οποία λέει να μπορεί να το αποδείξει, καλώς να το αποδείξει. Δεν μου λες. Και αυτός ο διαιτητής, ο αρχιδιαιτητής, πώς το λένε, που είπε ότι το 70% των αγώνων στη Β' Εθνική είναι στημένη, και αυτός βλαμμένος είναι. Δηλαδή, άντε ο Καλατζίδης είναι πόντιος, είναι βλαμμένος. Αυτός από την UEFA που φέραμε όχι, εδώ πέρα και είπε ότι το 70% της Β' Εθνικής είναι στημένη αγώνες, και αυτός βλαμμένος είναι. Δύο βλαμμένοι δηλαδή. Εγώ να σου πω να πω. Για πες μου να μάθω. Άντε τον Καλατζίδη δεν το γουστάρει η δημοσιογραφική Θεσσαλονίκη. Ο άλλος. Ναι. Δεν το γουστάρουν, έλα. Άμα βγει τώρα. Κανένας παοξής και πει αυτά που λέει ο Καλαϊτζίδης θα τον κάνουν δίπλα στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου ένα άγαλμα με ένα άλογο που το κεφάλι του αλόγου θα είναι σαν του κόκκινου. Έλα, συνέχισε. Λοιπόν, ναι. Εγώ να πάω ότι με το μέρος του Καλαϊτζίδη, με το μέρος του έχει διαιτητή. Αλλά αν είναι σε θέση αυτό που λένε να το αποδείξουν, οφείλουν να μου πούν ότι όλα αυτά γινήκανε φέτος. Γινήκανε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Είναι αποτέλεσμα των 11 αγωνιστικών που έχουν παιχθεί στην Β' Εθνική. Ναι. Δηλαδή πέρσι ήταν το αξιόπιστο πρωτάθλημα το οποίο το ζήλευε και η Premier League. Ναι. Αν είναι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα, πολύ ευχαρίστως να βγουν αποδείξεις οι οποίες να είναι σε όλο το εύρος. Κοίταξε, οι παράγοντες... Δεν σου μιλάω, δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι... Θα πω ότι με ενοχλεί όλη αυτή ωραία. Η εικόνα και όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Εσύ τώρα σαν ένας άνθρωπος με διέστηση. Πιστεύεις ότι είναι ψεύτης ο Καλαϊτζίδης. Θα σου πω κάτι. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν είναι ψεύτης ή όχι. Αλλά στοιχηματικά όταν πέρσι δίνανε τον Άρη ένα 10 για άνοδο. Ναι. Και δίνανε κάτι πολύ ωραία ποσοστά στον Απόλλων Αθηνών και στη Λαμία. Κρίνοντας το καθαρά σαν τοποθέτηση χρημάτων, επένδυσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Yeah. Σεβόμενος την περιραία σου ατμόσφαιρα. Και δεν έχει να κάνει αυτό μαριανά αισθήματα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αλλά ρωτώ αυτό το πράγμα ότι, ωραία, υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Ναι. Μπορούν να την αποδείξουν. Και δεν το λέω με την έννοια του πικαρίσματος, αλλά με την έννοια ότι αν δεν σε θέση αυτά να τα αποδείξουν, τα πλοκάμια αυτών των αποδείξεων είναι καθαρά και μόνο στα στεγανά της Β' Εθνικής ή φτάνουν και σε άλλες εθνικές κατηγορίες. Ναι. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, ξέρεις,
η ουσία λες, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ότι αν τα έλεγε ένας. Αντιλαμβάνομαι, Βασίλη μου, όμως, ότι ο κόσμος γουστάρει τα στημένα. Δεν αντέδρασε κανένας. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτό, γιατί να αντιδράσει κανείς. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει μια πληροφορία την οποία. Εγώ στην Ελλάδα, αν ήμουν παράγοντας, θα στείλα παιχνίδια. Να οικονομήσω. Γιατί θα ξέρω ότι εάν πάω με τη μεριά του σωστού, το σύστημα θα με αποβάλει πρώτον και δεύτερον, θα με βγάλουν τρελό. Και τρίτον, γιατί να κάνω το ρομπέν των δασών σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ένας λόγος για να κάνεις το ρομπέν των βέβαια, δασών. Βέβαια, χώρα... εδώ ο Καλαϊτζίδης, επειδή είναι και κάργα αντιεπικοινωνιακός, πάει τη στιγμή που η Καλαμαριά είναι 3 βαθμούς πάνω από τη ζώνη, γιατί πέφτουν 6, να βγάλει αυτά τα πράγματα και να λένε αυτοί οι κατηγορούμενοι, να λέει, καλύπτει, λέει, κατά κάποιο τρόπο ότι δεν πάει για πρωτάθλημα. Ωραία. Να δηλαδή, αντιστρέψω λίγο. Δηλαδή να αντιστρέψω το λίγο timing του είναι ασύλληπτο. Ναι. Λοιπόν, να αντιστρέψω λίγο τις σκέψεις σου. Άκου, λέει. Κάποιος ο οποίος θέλει στην Ελλάδα να το παίξει ρομπέν των δασών, πολλές φορές είναι για αυτόν η ιδανικότερη επιλογή για να καλύψει την όποια προπονητική του δυναμία. Ναι, θα το πούν. Ναι. Δηλαδή, όχι να το πούνε. Εγώ στο λέω ότι μπορεί να στο κάνω και σαν σκέψη του καλύτερου. Πρώτα καλά, εκείνη πάει από το δύσκολο γιατί, δρόμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να ολοκληρώσω την όλη ναι. προσέγγιση. Ότι είπε και εσύ πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή η Καλαμαριά είναι 11 πόντους από την άνοδο και 3 βαθμούς από την πτώση. Είναι 8 βαθμούς από την άνοδο ναι. και 3 βαθμούς από την. Πολύ ωραία. Ναι. Αν ακολουθώντας αυτή την τακτική δεν έχει μια δικαιολογία να πει με φάγανε τα συμφέροντα. Α, το βλέπει και εσύ έτσι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ο Καλαϊτζίδης μου θυμίζει λίγο το Ζουράρι. Δηλαδή. δηλαδή. Λοιπόν. Είτε ηθελημένα είτε μη ηθελημένα, ο Ζουράρης είπε μια έκφραση και είναι αυτό που έγινε. Ναι. Έχασε την υπουργική του θέση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορεί να σου πει και κάποιος ότι με αυτόν τον τρόπο, αν το έκανε ηθελημένα, μπορεί να θέλησε με αυτόν τον τρόπο να φύγει από τη θέση τη δύσκολη, να εκφράσει μέσα από την ψήφο κάποιες απόψεις που μπορεί να το φέρουν σε μια δυσμένεια. Ναι. Λοιπόν, οπότε, πολλές φορές εγώ είμαι αναγκασμένος να σκεφτώ ότι αν ήμουν Καλαϊτζίδης και έβλεπα ότι δεν τα καταφέρνω καλά, είτε φταίει το υλικό, είτε φταίω εγώ ο ίδιος, γιατί να μην πάρω το άρμα της εξυγίανσης. Κοίτα, άρωμα εξυγίανσης χωρίς δημοσιογράφους δεν μπορεί να πάρεις. Μπράβο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο. Στα πηγαδάκια άλλο, εδώ τα δημοσιογραφικά τον βρίζουν τον Καλαϊτζίδη. Ξέρεις κάτι, με αυτόν τον τρόπο ο Καλαϊτζίδης και ο κάθε Καλαϊτζίδη, πώς με τον άνθρωπο δεν έχουμε κάτι. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή κίνηση γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που θα μείνει από την προπονητική του καριέρα δεν είναι κάποια πορεία με κάποια ομάδα. Που εγώ σου λέω ότι μπορεί και σαν προπονητή να είναι καλό προπονητή, όπως το υποστηρίζει και εσύ πολλές φορές αυτό το πράγμα. Αλλά το επικοινωνιακό του έλλειμμα τον αφήνει ότι στο παλμαρέ της προπονητικής του καριέρας θα μείνει ότι πολέμησε το κατεστημένο με τα στημένα παιχνίδια. Ναι. Ναι. Να είναι αυτό πιο είναι... ισχυρό αυτό από το άλλο. Ναι. Μπράβο. Οκ, okay, boy. Κα... πότε θα σε δω, boy. Σαββατοκύριακο, boy, θα σε δω, boy. Έχει αρχίσει και περνάει και το δόντι μου, επουλώνεται, boy. Μπορεί να τα πούμε και στο συλλαλητήριο, γιατί θυμάμαι ότι την τελευταία φορά που ασχολήθηκες με τα κοινά και πήγες και ψήφισες, είχαμε 3 συνεχόμενες εκλογές. Ναι. Okay. Ναι. Ο άνθιμος με όθησε στο συλλαλητήριο. Η απουσία της αστυνομίας. Όχι, δεν σε όθησε ο άνθιμος. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλεις και πολύ καλά κάνεις είναι να μπορέσεις να μετρήσεις τη δύναμη του συνειδητού που έχεις με τον κόσμο με τον οποίο έχεις επαφή. Για να δούμε. Λοιπόν, τα λέμε. Bye bye. Ραπτό Μολέδο αξίζει για ένα μάτσο. Βαρέλα θα εξαφανίσει τον Αραούχο όπως τον τελικό και ο Μολέδο το Λιβάγια. Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και στον αέρα. Ο 357. Λοιπόν, 45 λεπτά στο συλλαλητήριο και 2 ώρες για τον ΠΑΟΚ. Επιτέλους ο μεγάλος ραπτό μόνος του. Επιτέλους, ραπ ακούω Μετρόπολης από εποχή Παρασίδη. Σε γουστάρω τρελά, αλλά μόνος σου ρε φίλε, μόνος σου γιατί μαζεύεις εκεί και στην TV για το συμφέρον τους, τους φίλους σου. Σε παρακαλώ διάβασ' το αέρα και σχολίασέ το. Δεν σχολιάζω, το διαβάζω. Ραπτό, όπως είπε χθες ο Καναδός, πες μου πώς φαντάζεσαι να είναι για έναν άντρα στο κρεβάτι να πηγαίνει με γυναίκα bodybuilderού. Μίλτος από τεπό. Κοίταξε, η γυναίκα η bodybuilderού, όταν είναι έξω από το γυμναστήριο, δεν είναι εμείς έτσι κατά κάποιο τρόπο τόσο σφιχτή κτλ. Εντάξει. Εγώ έχω πάει στα 23 μου με bodybuilderού. Ήταν ωραία εμπειρία. Επόμενη γραμμή, στα 23. Καλημέρα.
Καλά, Κωστή, καλά. Ο Σβέρκος μου πονάει ακόμα. Λέγε, φίλε, ναι. Τι κάνεις? Καλά, φίλε, εσύ? Καλά, φίλε. Εγώ σε προτιμώ με τους άλλους παρέα. Ναι, ναι, και σαν την παρέα δεν έχει. Αλλά κάπου, ναι, κάπου και η μοναξιά, καλή είναι και αυτή. Έτσι, έτσι. Έτσι. Να σου πω, κάποιος από τους πρώτους ήθελε τον Καρατσαφέρη και τον Ψωμιάδη να ξεσηκώσουν τα πλήθη. Ναι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο φίλος. Ναι, κάποιος. Ένα σεκιουριτάς, κάτι. Ναι, ως... Α, μπράβο, ναι, ένα σεκιουριτάς, ναι. Αυτοί δεν μπορούν ούτε κοτέτσι να ξεσηκώσουν, όχι τα πλήθη. Κοτέτσι γιατί? Τι να ξεσηκώσουν, άμα έρθουν αυτοί δεν θα πατήσει κανένας, να ξέρει. Άρα πιστεύεις ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να έρθουν στο συλλαλητήριο? Όποιος πατήσει το πόδι του να φάει και φάπες και κλωτσιές μαζί. Και φάπες και κλωτσιές. Επόμενος κύριος. Σε έκοψε ο κύριος Χιλιτίδης με προτροπή και δική μου, γιατί προωθεί τη βία. Και μια εκπομπή σαν τη δική μου δεν προωθεί τη βία. Εννοείται, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται, εννοείται. Ναι, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Θουβού. Γεια σου, Θουβού. Έτσι βγήκαν αυτοί τον μιάμιση, τον μετά τον μιάμιση βγήκαν από νωρίς σήμερα. Ναι. Πώς είναι το μεσημέρι, το 3.30, βγήκαν και το 1.30 τώρα. Θέλω σκηνικό αύριο, τώρα αύριο θα είναι, τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω, αναφορά κόκκινο, κόκκινε, να τον πεις έτσι και έτσι, βγήκε τη χορηγία, ενδιαφέρει κανέναν. Το τι κάνω εγώ, το δεν θέλω να το λέω προς τα έξω. Ναι, 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 ναι. Όχι όμως, υποσχέθηκε στον Ολλανδό χορηγία και την έδωσε. Ναι, τελείως. Το παραδέχομαι και μπράβο του. Και μπράβο του εγώ. Έτσι. Επίσης ο άλλος που χάθηκε, Θοδωρής. Ποιος Θοδωρής? Από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Είναι σπουδάζει. Έτσι σπουδάζει, έχει χαθεί, έχει τρεις μέρες. Έχει έρθει φωτιάδες σε τρεις κομπέτσες με το τηλέφωνο, δεν τίποτα. Καλά, μπορεί να μην μπορεί να πιάσει γραμμή. Εντάξει, παίζει και αυτό, αλλά δεν νομίζω. Πες το να μας πει πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, να είναι στο στούδιο, να περάσουμε μια βόλτα εκεί με τον Φωτιάδη, να γίνει ο χαμός. Έχεις δει πιο τρελό από τον Φωτιάδη? Περιττώ να σου πω, δεν φαντάζεις τι γίνεται στο ίντερνετ με τον Φωτιάδη. Δεν παρακολουθώ, τι? Χαμός. Όχι απλά έχει φαν. Όλη αυτή την επιτροπή που είναι, που σου λέει και ο Γιώργος, ναι, της Μαριμίτας. Τώρα μιλάμε για μια δημοσίευση. Στη διάρκεια της εκπομπής σου να μιλάμε τώρα για 400-500 σχόλια. Και από αυτά τα 300 είναι για το Φωτιάδη. Είδες, ρε φίλε, τι φίρμα είναι ο Φωτιάδης. Είδες τι ταλέντο έχω εγώ. Εμένα πρέπει να πάρουν στον πάγο να φέρνουν ταλέντα. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Αυτά δεν έχω κάτι. Περιμένουμε Θοδωρή, Φωτιάδη και όλους αυτούς τους γνωστούς. Έτσι. Τα λέμε. Γεια χαρά. Καλή εκπομπή από τον Κλοπ, το σωσία του Κλοπ, το φίλο μου. Η κλήρωση της ΑΕΚ είναι η πιο δύσκολη και ως Ευρώπη δεν αφήνεις για διαφημιστικούς λόγους, αλλά και τα μάτια Ολυμπιακού. Δύσκολα το αφήνεις. Για Παναθηναϊκό ταιριάζει Κάτσε ή Μιστακίδης για οχτάρι μπροστά από Τσανδάρη. Ο Τσανδάρης με τον Κάτσε κάναν δίδυμο. Με Άγγελο. Εξαροχτάρια. Δεν ξέρω τώρα, κοίταξε, ο Μιστακίδης είναι πιο οχτάρι, ο Κάτσε είναι εξάρι. Το Μιστακίδη με τον Τσανδάρη. Σα πιο οχτάρι, πιο Κάτσε καλός είναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε Κοτσό. Καλώς τώρα. Δύο θεματάκια. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό που είπες με τον Γκαλαϊτζίδη. Ναι. Δεν νομίζω ότι αφορά αποκλειστικά τον Άρη, αφορά γενικότερα την Football League. Τη Super, ναι, τη Football League, ναι. Football League. Γιατί είπες τι έχεις να πεις, ξέρω εγώ, για το... Κοίτα, καταρχήν στις ομάδες, στις δορυφόρους, δεν ήταν ο Άρης μέσα από αυτές που κατήγγειλε. Σε καμία, ούτε πέρυσι ούτε πρόκριση. Δεν κατήγγειλε Άρη. Ναι. Όχι, ο Αιγινιακός ήταν στο Αιγινιακού με τον Άρη. Ναι, 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 ναι. Και ξέρεις γιατί το είπε? Γιατί στο ημίχρονο άλλαξε ο τερματοφύλακας. Μπήκε ένας πιτσιρικάς που το λέγαν Καραγκιόζη. Έτσι το λέγαν. Το ξέρω το Καραγκιόζη, το τερματοφύλακα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όχι, το λέω, μην με κόψει ο Γιάννης. Όχι, όχι, είναι ονόμα τερματοφυλάκα. Ναι, έτσι λέγεται το παιδί. Έτσι λέγεται το παλικάρι, ναι. Και ίσως γι' αυτό εδώ που, επειδή πήρε έκταση το σκορ σε 5-0, ίσως γι' αυτό το λόγο. Αλλά οι τρεις πρώτες φάσεις που γίνανε, οι δύο ήταν για την τέτοια, για τον Αιγινιακό ήταν στο μάτς. Στο μάτς, ναι. Στις τρεις πρώτες, τη μία πάρα τη γραμμή τη σώσαμε. Να κάνει το 0-1. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Για πες. Έτσι. Το δεύτερο θέμα. Α, και συνεχεία του πρώτου, αν δεν αποδείξει τίποτα τον Καλαϊτζίδης, το βλέπω να πηγαίνει να πλένει πιάτα με τον αδερφό του, στον αδερφό του πάνω. Θα τον κάνουν αγωγές, ναι. Θα είναι περσόνα νογκράτα στην Ελλάδα, πουθενά δεν μπορεί να, όχι να βρει δουλειά. Γενικότερα. Αν όμως θα αποδείξει. Πώς θα το αποδείξει? Πού να ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει εδώ την κύρια. Ναι, εδώ αδερφέ, έχω να παίρνω χρήματα από μια στοιχηματική εταιρεία την οποία
την είπα στον Διάκο και, και στον Νίκο, γιατί έδωσε τα στοιχεία μου κανονικά στο κέντρο και Κανάδε, για το Αχαρναϊκός Καρδίτσα. Τελευταίο μάτσο της Football League. Ναι, ναι. Και η εταιρεία δεν με έχει πληρώσει ακόμα. Έχω να παίρνω 300 τόσα ευρώ. Με ποια αιτιολογία? Με την αιτιολογία ότι ήταν, ξέρω εγώ, Europa Radar, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία που ψάχνει τα μπισμπιζέ μάτς, το θεώρησε ύποπτο. Θέλω να καταγγέλνετε, να καταγγέλνετε επώνυμα όποια εταιρεία σας έχει κάνει κάτι τέτοιο, για να μην ξαναγίνει, για να φοβούνται. Του κατήγγειλα επώνυμα. Πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, και μάλιστα πριν από δύο μήνες, η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Και πήγε στο αρχείο η υπόθεση αυτή. Και παρόλα αυτά, ακόμα τα λεφτά δεν μου τα. Βρεούτε το κεφάλαιο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δυσφημίσεις την εταιρεία. Το έπαιξα χ. Ναι. Το έπαιξα χ. Όσοι το παίξαν άσο ή διπλό, βγήκε χ. Όσοι το παίξαν άσο ή διπλό, χάσαν τα χρήματά τους. Ναι. Ενώ το χ τα δέσμευσαν. Από όσοι κερδίσανε. Ναι. Και μάλιστα το χ το είχε 1,85. Κατάλαβες. Ναι. Και το δεύτερο θεματάκι. Μιλάμε για τους για αυτούς που δίνουν οι ομάδες δεξιά και αριστερά, ρε παιδί μου. Τους δανεικούς. Ναι. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι θυμάμαι, δεν λέει να μην παίζουν οι παίχτες που δίνουν οι δανεικούς. Τους βάζουν και τους έχουν κλείσει το σπίτι. Δες, ας πούμε, με τον Ριβάνι με τον Ατρόμητο. Ο Κυβρακίδης τους στόχωσε. Ε? Ο Κυβρακίδης. Ο Ρισβάνης, ρε. Ο Ρισβάνης, ναι. Έπαιξε. Ναι, ναι. Ο άλλος που είχαν πάρει έναν πάλι από τον Ατρόμητο και το στείλα στην. Τώρα είναι δανεικός στην Πορτογαλία, πώς το λέγανε το σεντρεφόρ. Και αυτός τους στόχωσε. Τους στόχωσε, 1-0. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν τους κάνουνε. Μην λέμε για τους γάβρους. Μπορεί να λέμε ότι λέμε, αλλά εκεί πέρα τους βάζουν και παίζουν. Και παίζουν και καλά για να δείξουνε. Δηλαδή ο τέτοιος έπαιξε. Ο κοντός, να πούμε, του Πανιωνίου. Ο Σιώπης. Έπαιξε. Ναι. Και εγώ λέω το άλλο τώρα. Επειδή είναι δίκαιος ο πρόεδρος του Ατρομήτου και επειδή το τέτοιο το πάει πόντο-πόντο, ας πούμε, το πρωτάθλημα, γυρνάει και λέει, στα μάτς με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, οι τρεις του ΠΑΟΚ δεν θα παίξουν. Ναι. Δεν θα βγάλουν δόντια εδώ πέρα πάνω. Ναι, βέβαια. Για να είναι το μάτς ή στα ίσια. Επειδή πάτε πόντο-πόντο, παιδιά, και εγώ έχω μείνει πίσω, οι τρεις αυτοί οι παίχτες δεν θα παίξουν με. Όχι, το κλάμα του Μπούζο εδώ πλημμύρα θα έχει. Ε? Το Μπούζο, το κλάμα πλημμύρα. Εμείς που δώσαμε παίχτες και εμείς που κάναμε αυτό και εσείς που κάνατε το άλλο. Αχάριστοι, ναμκιόριδες. Αχάριστοι. Αχ, ναμκιόριδες. Ναι. Ενώ Ολυμπιακό σου λέω. Ναι, 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 ναι. Όλοι οι παίχτες που έχουν παίξει. Που έχει δώσει. Γι' αυτό λέω, ρε φίλε. Και του κάνουν ζημιά. Γι' αυτό λέω, ρε φίλε. Πότε θα το πάρετε, αν δεν το πάρετε φέτος. Όχι, ρε φίλε. Είμαστε μίζεροι οι πόλοι. Τελικά, εγώ που ήμουν, ας πούμε, που έλεγα άλλα πράγματα για την Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, μου φταίει σε πολλά πράγματα η Αθήνα. Αλλά είμαστε κι εμείς μίζεροι. Είμαστε μίζεροι εντελώς. Η μιζέρια μας βρωμάει. Από τα μάλγαρα. Από τα μάλγαρα. Βρωμάει. Και δεν είναι τα έλλη εκεί, να πούμε, που έχει η χαλάστρα και τα άλλα. Το κουνουποχώρι εκείνο. Το κουνουποχώρι. Βρωμάει η μιζέρια μας. Λοιπόν, χθες είχα γενέθλια, έκλεισα τα 54. Μη τα λες, μη. Ξέρεις τι ευχήθηκα στον εαυτό μου, αδερφέ. Για πες. Τίποτα άλλο. Αξιοπρέπεια, αδερφέ. Αξιοπρέπεια, τίποτα παραπάνω. Είναι ένα μεγάλο προτέρημα σε έναν άνθρωπο, ίσως το μεγαλύτερο. Το να είναι αξιοπρεπής. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν και οικονομικά ανεξάρτητοι και πολλά και βγαίνουν τα βράδια στη ζούλα για να ψάξουν στα σκουπίδια να βρουν κάτι γιατί τώρα δεν έχουν. Γιατί καταστραφήκαν από τις τράπεζες, από την. Κλείσαν μαγαζιά, κλείσαν. Ναι, ναι, υπάρχει ανατροπή δεδομένων. Ναι, ναι. Δεν ζητάνε τίποτα, είναι αξιοπρεπείς. Αξιοπρέπεια είναι το παν. Όταν καταλάβουμε, είτε σύλλογοι είμαστε εμείς, είτε μεμονωμένα άτομα, ότι πρέπει να είμαστε στη ζωή μας αξιοπρεπείς, θα περάσουμε σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Την καλημέρα μου. Καλό δρόμο να έχεις και καλή δουλειά. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Έλα.
Καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Την παλεύουμε. Όπως κάνουν όλοι. Έτσι. Λοιπόν, θα μπω εντάχει στα θέματα για να μην... Για μπες στα θέματα λίγο. Εντάχει. Δεν θα πω για το Μακεδονικό, δεν θα πω για το Ζουράρι, γιατί άμα μιλήσω μπορεί να με κόψουν τη γραμμή. Άστον το Ζουράρι, εντάξει. Ό,τι είπε, ωραία. Ο άνθρωπος τουλάχιστον παραιτήθηκε, είχε την ευθυξία. Εγώ επειδή έκανα. Δεν νομίζω να είχε την ευθυξία, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί αν σκεφτούμε, γιατί ξεκίνησα και σας άκουγα από την αρχή. Ναι. Άκουσα και το τρέλερ που είχε πει τα 1000 μύρια. Έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο τον ψηφίζουν κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει. Και τον ξαναψηφίσουν σε επόμενες εκλογές. Και μετά γκρινιάζουμε το Σκοπιανό, γκρινιάζουμε για τα οικονομικά στη χώρα, γκρινιάζουμε για τα μνημόνια. Μας αρέσουν τα μνημόνια και μας αρέσει να βρισκόμαστε κάτω από μια κατοχή. Είτε είναι τουρκική αυτή, είτε είναι από το Δούνου του, είτε είναι πάντα από το. Πάντα ως κράτος τα τελευταία 200 χρόνια ήμασταν υποκατοχή. Ναι, αλλά πάντα μας ένωνε η θρησκεία. Και αυτήν τώρα την έχουμε κάνει πέρα. Ας την θρησκεία ίσχυε, γιατί η θρησκεία στους πολέμους με την Τουρκία, με τους Τουρκαλάδες θα είχε βρει μια χαρά. Ο Χίτλερ στο Άγιον Όρος μια χαρά. Ας τη θρησκεία. Ας την. Εντάξει, και αυτή τώρα για να σώσουν το τομάρι τους, από το να σφαχτούν από το Χίτλερ, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν κάνει. Ναι, μεγάλη βοήθεια δώσαν στο λαό. Σώσαν το τομάρι τους και άλλοι. Του έτρωγε λάχανο εδώ πέρα, ο σαπούνια του έκανε. Έλα, λοιπόν, πάμε, θα πω αυτό και τον Μπακ που λες για τους δανεικούς. Ναι. Είμαι εγώ είμαι ο Γιάννης και εσείς ο Ραπ. Ωραία. Ωραία. Και κράζεις όλη τη μέρα τον Γιάννη. Και λες, ο Γιάννης είναι έτσι, ο Γιάννης είναι αλλιώς και ο Γιάννης είναι έτσι. Και κάνεις ακριβώς μετά την επόμενη μέρα αυτά που κάνει και ο Γιάννης. Άρα, τι εξυγίανση. Άρα, δεν μπορείς να λες ότι εγώ δεν είμαι σαν τον Ολυμπιακό και δεν κάνω ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός. Αφού τα ίδια πράγματα κάνεις. Παίρνεις και εσύ, δίνεις και εσύ δανεικούς και ζητάς για τις ομάδες να μην παίξουν κιόλας. Σωστός. Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός ήταν το κατεστημένο. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ για να πάρει το. Ο ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα, δύο πράγματα πρέπει να κάνει. Ή να το παίξει Ρομπέν το Δασόν και να στήσει ένα πρωτάθλημα, πώς το λένε, χριστιανικό. Ή να κάνει αυτό. Ωραία, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Ή να κάνει αυτό να γίνονται βαθείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ είμαι υπέρ. Ακούω λίγο. Εγώ είμαι το υπέρ του Νταβατζηλίκη. Απλά θέλω να τσιγκλίσω τους παοξίδες οι οποίοι λέγανε καλέ πώς νιώθουν οι Ολυμπιακοί. Όπως θα νιώσετε εσείς με οποιοδήποτε τρόπο, πάρετε οποιοδήποτε τρόπο. Όταν κατακτώ κάτι, δεν με νοιάζει ο τρόπος. Εμάς μας μάθανε στη ζωή. Εμάς μας μάθανε στη ζωή. Δεν ξέρω αν κάναν καλά ή όχι. Ότι για να πετύχεις πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θέλω να πετύχεις. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θες να πετύχεις δηλαδή λέει, τον αθέμητο λόγο. Του λέει του τροχόμπατσου ο υπουργός. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θέλω 100 κλήσεις μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ο άλλος σου λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα πουλήσεις 1000 κυβότια μέχρι σε 3 μέρες. Ο άλλος λέει, δεν ξέρω τι θέλω να κάνεις. Θέλω να πουλήσεις τα φάρμακα, εταιρεία φαρμάκων, μέσα σε τόσες μέρες. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνεις. Πρέπει να κάνεις 20% ακροαματικότητα. Βρες τον τρόπο. Δεν ξέρω τι θες να κάνεις, θέλω πρωτάθλημα. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ετσετερά, ετσετερά, ετσετερά. Συνέχισε εσύ τώρα. Εγώ δεν ναι, το κακίζω. Απλά ο παοξής που με το έπαιζε άγιος. Αυτός και τα λοιπά. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δηλαδή, ναι. Εγώ αυτό ακριβώς εκεί πέρα θέλω να σταθώ. Δηλαδή λέμε ότι ο ΠΑΟΚ, όχι λέμε ο ΠΑΟΚ, λέει ο ΠΑΟΚ ότι εγώ θέλω να πάω το πρωτάθλημα καθαρά. Βράσε τι λέει τώρα καθαρά ο παραμυθάς ο Παοξής. Αυτό θέλει τώρα να τον τσιγκλήσουμε και να τους λέμε ότι και εσείς θα είστε ακριβώς κάτι με τον Ολυμπιακό. Δεν διαφέρεται κάτι και εσείς πάτε με το κατεστημένο. Έχετε όπως λες στο πλευρό σας την ΕΠΟ, έχετε τους ειδητές, έχετε αυτούς. Μα αν δεν την έχει, δεν πρόκειται να το πάρει. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά οι παγκοτζίδες. Να σκεφτούν, ρε παιδιά, χωρίς την ειδητσία δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Όχι. Αυτοί είμαστε. Δεν μπορεί. Πρέπει να έχει τόσο καλή ομάδα. Που να μην έχει φίλους, ξέρω εγώ, την Κέρκυρα, να τη βάζει 5-0, να έρχεται τα Γιάννενα 5-0, να έρχεται ο Ατρόμητος με τους κανονικούς να τον παίρνει. Δεν γίνεται. Πρέπει να καλύψει. Θα σε, βγάλω λίγο φάουλ για ένα θεματάκι για τον Μολεύο. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα ντέρμπι με την έρχεται με τον Ολυμπιακό στην Τόμπα. Γιατί με αυτή την ομάδα που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, έχει τώρα π.χ. ομάτος. Μπροστά του θα έχει το Μιγκαλάς, αριστερό εξτρέμ, που θα είναι ο Μιγκαλάς. Και, και δεξί εξτρέμ θα παίζει ο Μαρίν, μαζί με τον, Βιερίνια. Σωστό, ο Βιερίνια δεν είναι καλός αμυντικά. Ο Βιερίνια, γιατί είναι καλός επιθετικά.
Εντάξει, εγώ το συζητάω στη θέση που θα παίξει. Ναι. Δεν σου συζητάω για μπροστά, σου συζητάω για τη θέση που παίζει εδώ συγκεκριμένα. Σωστό. Έτσι. Κοιτάμε δηλαδή τις θέσεις τους. Και εγώ πιστεύω ότι αν δεν πάρεις εν τέλει τον Μουλέδο, θα έχεις πρόβλημα και με τον Σαριφάτη. Γιατί ο Σαριφάτη μέχρι εκείνη τη μέρα θα φορμαρίζεται ακόμα περισσότερο, γιατί βλέπεις ότι βάζει συνέχεια γκολ σε όλα τα μάτια που παίζει. Καλός έτσι. Είναι. Καλός είναι. Ναι, καλός είναι και παίζει και καλούς συνδυασμούς. Είναι δηλαδή σεντερφόρο ωραίο. Εγώ δηλαδή, γιατί να μην φορμάρω πέσει... τον Πρίγιοβιτς. Αυτοί κατορθώσανε, φορμάρανε τον Αζανιβάρτ. Εγώ πρέπει τον Πρίγιοβιτς να το θάψω. Αυτό και εκεί πέρα ήθελα να καταλήξω. Ενώ θα φορμαρίζει τον Σαριφάτ, π.χ. θα φορμαρίζεται για διάφορους λόγους ο Κουλούρης, γιατί δεν θα μπορεί να δεν μπορεί ο Κουλούρης. Την πίεση, την φανέλα, τον πρωταθλητισμό. Ναι. Ρε ο Κουλούρης, ναι. Άμα το δώσουμε στην Τρίπολη, θα είναι ρεζέρβα του Μανιάρε. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Mm. Άμα το δώσουμε στα Γιάννενα, θα είναι ρεζέρβα του Κότε ο Κουλούρης. Άμα το δώσουμε στον Πανιόνιο, θα είναι ρεζέρβα του Πανιονίου. Άμα το δώσουμε στον Ατρόμητο, θα παλεύει με τον Μανούσο ποιος θα παίξει. Δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Κουλούρης είναι μικρό δυνατοτήτων. Και αν δεν είχε ο Πάβο, εγώ θα έλεγα όλη αυτή τη χρονιά το Μάτος, τώρα θα ήταν η πέμπτος. Πάμε, εάν. Πάμε επόμενος. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Καλά Κώστα. Καλώς τον. Τι κάνεις? Παιδεύομαι. Ωραία. Λοιπόν. Είμαι πάνω από 70 χρονών. Πόσο είσαι δηλαδή? 72. Τρέπεσαι να το πεις? Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέω πάνω από 70. Εσύ η φωνή σου μοιάζει με 50, με 48. Εντάξει, είμαι τέτοιος είμαι εγώ να πούμε. Είμαι νεότατος. Μπράβο. Λοιπόν, για το συλλαλητήριο. Ναι. Όλοι Γιούργια στο συλλαλητήριο. Ναι. Όλοι. Όλοι, με διανά σου ξερωμένο. Ναι, γέροι να πούμε, όποιος μπορεί να πάει, να πάει. Μάλιστα. Αλλά δεν θα μιλήσουν είτε Λεβέντης λέγεται είτε Ζουράρης να μην μπει κανένας απάνω στο βήμα να μιλήσει. Ναι. Θαλμό λοιπόν, του λαού. Θερμή παράκληση στον Κώστα του Ραπτόπουλου. Ναι. Γιατί σε ακούω κάθε μέρα, μεσημέρι, βράδυ, με τον Αλέφαντρο τα πάντα να πούμε. Ναι. Εντάξει. 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 Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι. Είπες για τους παοξίδες. Ναι. Εγώ από 15 χρονών είμαι στην Τούμπα και έμεινα στον Άγιο Φανούριο. Πότε είσαι γεννημένος? 13. Στάσου, πότε είσαι γεννημένος δηλαδή, το 50? Το 46 ρε, τι 50. Α, είσαι στην Τούμπα, ναι, από το 59. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, οι παοξίδες να αφήσουν κατά μέρος να πούμε το αυτό που λες εσύ, να πάνε στο γήπεδο ή οπουδήποτε και να πάνε σε λαλητήριο. Τελείωσε. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Και να την ακούσουν όλοι, νέοι και γέροι. Ο Ιβάν λέει το αντίθετο όμως. Ο Ιβάν δεν ξέρω τι λέει ο Ιβάν. Δεν το νοιάζει. Εντάξει. Ναι. Ο Ιβάν για τους πόντιους να πούμε τι κάνει αυτό. Δεν κάνει συλλαλητήρια. Ναι, άμα κάνει για Ιβάν συλλαλητήρια. Γιατί δεν κάνει για τη γενοκτονία. Για πες μου σε παρακαλώ. Κάνει, για τη Μακεδονία δεν κάνει. Ναι, γιατί να μην κάνει. Δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του. Ναι. Όχι, δεν είναι δικαίωμά του. Όλοι να πούμε εκεί πέρα. Όλοι στο συλλαλητήριο. Μα ο Ιβάν, τη Μακεδονία, τα Σκόπια τα λέει Μακεδονία. Ως Ρώσος. Γιατί το συμφέρει. Εάν δεν τον εσυνέβρε, δεν θα το έλεγε. Ναι. Από ποια άποψη. Για πες μου εσύ να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Ο κύριος Σαβίδης. Ναι. Ως βουλευτής του Ρώσικου Κοινοβουλίου. Ήτανε κάποτε. Ναι. Έχει ψηφίσει. Ήτανε με τον Πούτιν μαζί. Ναι, ναι, ναι. Έχει ψηφίσει το όνομα των Σκοπίων ως Μακεδονία. Αυτό δεν το έκανε αναγνώριση στο ραδιόφωνο. Ας βγήκε να το πει. Να δούμε. Γιατί εγώ έχει κόλλο να το πει. Γιατί να μην το πει. Όχι, για πες το να πάρει. Εγώ το προκαλώ τώρα. Να πάρει να πούμε ο ίδιος στο Μετρόπολης. Που είναι ένα εκρηκτικό ραδιόφωνο σε όλη την παγκόσμια να πούμε φύση. Την παγκόσμια γη απάνω. Κοίταξε. Πώς το λένε. Ο Ιβάν είναι κόλος και βρακή με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Άστε ρε το ΣΥΡΙΖΑ να πούμε και το αυτό. Να πούμε αύριο μεθαύριο μπορεί να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει. Ξέρω εγώ να πούμε ένα άλλο. Έτσι. Ναι. Άλλο. Άστε το Σαββίδι να πούμε τι. Αν η ΣΥΡΙΖΑ άλλο, είναι. Ναι, άλλο είναι οτιδήποτε. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τα επιχειρηματικά του πώς θα τα κάνει. Σήμερα όμως ο κύριος Τσίπρας. Δεν, και όπως και όλα τα κόμματα της Βουλής,
αν δεν κάνω λάθος, πλην της Χρυσής Αυγής, να μην κατηγορεί να τα βέρω. Οι κουκουέδες δηλαδή, το Πασόκ δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά του συλλαλητηρίου. Άκου να σε πω και το άλλο, Κώστα. Τι άκου να με πεις και το άλλο. Λοιπόν, το κανάλι του 92 που έγινε το άλλο συλλαλητήριο ήταν 2,5 εκατομμύρια κόσμος. Άλλα χρόνια τότε. Ρε. Ωραία, και τώρα θα πάνε. Άκου τι σου μιλάω εγώ. Τελείωσε. Σου μιλάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, με πείρα. Εντάξει. Σωστό. Και να κάνεις τον κόσμο να πούμε όλους να κατεβείς στο συλλαλητήριο. Τελείωσε. Ό,τι πεις. Έτσι, μπράβο. Από τον έβος μου απάνω σε παίρνω. Άμα θες σε δουν και το όνομα. Δεν έχω πρόβλημα που μιλάνε μερικοί να πούμε μουκ, 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 σουκ. Ναι, είναι αυτή η ρεση Κώστα. Κοίταξε. Θα δώσεις μεγάλο ελαφρυντικό στους νέους. Όχι, δεν θα δώσω καθόλου, γιατί δεν κάνουν τίποτα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στα προβοζήθηκα, μέσα στις καφετερίες, μέσα στα τέτοια είναι να πούμε. Τώρα οι νέοι που σ' ακούν, ξέρεις τι λένε. Τι λένε, για να μου πεις. Θα σου πω εγώ τι λένε. Ναι. Θα σου πω εγώ τι λένε, χωρίς να το λέω εγώ, δεν το είπα. Πες μου εσύ. Ρε, δεν πάει να πνιγεί αυτός ο βρωμόγερος. Σοβαρά. Που έχει φάρει την Ελλάδα στα πρόθυρα και μας έχουμε 300 ευρώ. Έχει μούτρα και μιλάει. Έτσι θα πω. Για 300 ευρώ, βρε. Ποιος θα πήγαινε από τα 300 ευρώ, εγώ τα πήγα. Η γενιά σου θα πει είναι ένοχη. Αυτό θα πούν. Όχι, δεν είναι καθόλου ένοχη. Πώς δεν είναι. Καθόλου ένοχη. Πώς δεν είναι, τι. Καθόλου ένοχη, γιατί αυτοί ψήφισαν να πούμε αυτόν εδώ πέρα. Και τον άλλο και τον παράλλο και ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Έτσι να νομίζεις όμως. Βέβαια. Στην πλατεία Ευός μου πας καθόλου. Στην πλατεία Ευός μου παντού και σε βρήκα και με το σκυλάκι να πούμε στην Ανατολική Στράκης μια μέρα και σε μίλησα. Ναι. Αλλά ήμουν από την απέναντι. Φωνάζω Κώστα. Εντάξει, είχα δουλειά εκεί πέρα σε ένα συνεργείο. Εκεί στο Θόδωρο, κατάλαβες. Κατάλαβα. Μπράβο. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι, Κώστα. Οκ. Εντάξει. Okay. Εγώ σε αγαπάω, ξέρεις ποδόσφαιρο, ξέρεις να πούμε τα πάντα. Όχι οι άλλοι να πούμε βγαίνουν εκεί και μιλάνε και ξέρω εγώ τι. Και ο Πρίγιοβιτς κάνει και αυτό να πούμε. Μαζεύει και κτήματα. Τι μαζεύει? Κτήματα. Καλά τον άκουσα κάνει. Για παίρνει οικοδομές. Καλά κάνουν τα παιδιά. Καλά κάνουν. Να είσαι καλά, για χαρά. Καλά γεια σου, κάνουν Κώστα, τα παιδιά. Γεια σου. Πολύ καλά κάνουν τα παιδιά. Να επενδύουν και όχι να τα τρώνε μέχρι πεντάρας. Όπως κάνανε οι αγράμματοι ποδοσφαιριστές δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Καλά κάνει ο Πρίγιοβιτς και ο κάθε Πρίγιοβιτς. Και οι Έλληνες να μην τα τρώνε όλα. Να βάζουν κάτι στην άκρη, να έχουν να επενδύσουν αύριο μεθαύριο. Ναι, φίλε, ναι. Κωστή. Καλώς τον. Έλα Κωστή, τι κάνεις? Μια χαρά φίλε εσύ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Την παλεύουμε, μια χαρά, εντάξει. Μπράβο Κωστή. Λοιπόν, άσε τα συλλαλητήρια και τα λοιπά, δεν είναι το παρούσα αθλητική εκπομπή τώρα. Ό,τι θες. Πρέπει να, το συλλαλητήριο, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πάμε όμως για... Πάμε στην μπάλα, έλα, πάμε. Πάμε, γιατί είσαι μπαλαδόφατς, όχι τίποτα. Πάμε στην μπάλα, πάμε, ό,τι θες. Σε ξαναρωτάω για τρίτη φορά φέτος. Πες μου λίγο για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι. η ΑΕΚ. Άκουσε με λίγο. Ναι. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Παρακαλώ. Λόγω ότι έγινε και η κλήρωση με Ολυμπιακό, θέλω την άποψή σου πρώτον στο πάμε για όλα για να μην τα χάσουμε όλα. Ισχύει. Δηλαδή, κυνηγάμε όλους τους στόχους για να μην χάσουμε και όποιον κερδίζει, ρε φίλε. Θα κερδίσει κάτι στην Ευρώπη, τώρα, θα κερδίσει το κύπελο. Αν ήταν δικιά μου εταιρεία. Και ήθελα πραγματικά να δώσω δώρο στους φιλάθλους μου. Καλά είναι τα λεφτά της Ευρώπης. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, αν μου πεις διάλεξε Ευρώπη, κύπελο ή πρωτάθλημα, θα σου πω διαλέγω κύπελο και πρωτάθλημα. Εγώ θα διάλεγα το πρωτάθλημα. Ναι. Επειδή όμως ο Μελισσανίδης είναι τεχνοκράτης και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος. Που σημαίνει είναι σκληρός και με τον εαυτό του και με τους γύρω, θα πάει και για τα τρία. Και εκεί επάνω που θα πάει και για τα τρία, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η ΑΕΚ θα κάνει γκέλες για σένα. Ναι ρε παιδί μου. Επίσης, νομίζω ότι το 5-3-2 είναι ένα σύστημα πάρα πολύ σκληροτράχυλο έτσι όπως το παίζει η ΑΕΚ. Αλλά μπορεί, δεν λέω ότι θα γίνει, μπορεί όμως, που σε φοβάμαι εσένα, στα μικρά μάτς
επειδή δεν έχεις εξτρέμ, ναι, και μπορεί να βρεθούν τρεις Μουρίνιο και να σου κλείσουν τους χώρους, όπως ο Παράσχος, ναι, όπως ο Παράσχος, ναι, να την πατήσεις. Όπως έγινε και με τον Αστέρα. Να την πατήσεις. Με τον Ατρόμητο. Ναι, με τον Ατρόμητο. Να την πατήσεις. Ναι. Και επίσης δεν ξέρω τι ανάσες θα έχει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ τραβάει ένα λούκι με τους ίδιους παίκτες, με το ίδιο σύστημα κτλ. Το πάει καλά το έργο. Ποιο ομάδα και από τις άλλες δυο είναι. Ποιο προπονητής και από τους άλλους δυο είναι. Νομίζω ότι έκανε μια ενίσχυση στο κομμάτι των μεταγραφών. Αλλά. Αυτούς τους δυο, αλλά. Ναι, για πες. Είτε παίξει το 3-5-2, είτε ναι, το αλλάξει 4-4-2 κάποια στιγμή ή 4-3-3. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ θα μείνει από καύσιμα στους πλαϊνούς. Είτε λέγονται back, είτε λέγονται extreme. Δηλαδή, ναι. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει ένα... Ναι. Βλέπω, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Εκεί λέει μόνο, ναι. Ναι, εκεί. Δηλαδή, σου φύγε ο Πατίτο που είχε σαν extreme, σου φύγε αυτός ο Ισλανδός, ο Τρίστασον, που δεν τον είδαμε το παίκτη, ρε παιδί μου, τώρα τον έβγαλε ο προπονητής. Είναι κουρασμένος ο Λάζαρος, πάντα εξτρέμ σου. Κλωναρίδης για μένα δεν υπάρχει εξτρέμ. Ναι, και ο Κλωναρίδης που το λέει. Δεν υπάρχει εξτρέμ, Κλωναρίδης. Πάει. Ναι. Μετά, έχει το Λόπες. Ανέβα κατέβα. Ο Γκάλο ανέβα κατέβα. Ο Μπακάκης, εάν θα αντέξει μέχρι το τέλος, πρέπει να γίνει ένα μικρό αγαλματάκι στην καινούργια για Σοφιά, αν πάρετε τίτλο. Ο Μπακάκης. Ακρογωνιαίος λίθος εργάτου στο μεσοαμυντικό κομμάτι της ΑΕΚ. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει από τον Λιβάγια και τον Αραούχο. Θα το πάρει από τους Χαμάλιδες, από τους Τσιγκρίσκηδες, από τους Μπακάκηδες, από τους Γκάλο και από τους Λόπες. Ναι. Χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα του παιχταρά που λέγεται Λιβάγια, έτσι. Ναι, αυτός έχει μεγάλη διαφορά κάνει. Που άμα κλάσει ο Λιβάγια βγάζει δυο Μασούτ και τρεις Αραούχο. Ναι, με δείχνει μεγάλα τέτοια. Βέβαια. Δεν μου λες, ο Μασούτ μπήκε στην ομάδα, πώς το είδες καθόλου την ΑΕΚ. Ναι, βέβαια. Την ΑΕΚ την είδα και με το... Κόλλησε δηλαδή με την ομάδα, έτσι δεν είναι. Καταρχήν... Αλλά μπορεί να παίξει και στη γραμμή. Στη γραμμή μπορεί να παίξει. Ο Μασούτ το κακό είναι ότι δεν μπορεί να παίξει στη γραμμή. Δεν μπορεί. Άκου τώρα. Μόνο σαν κεντρικό σκάφ. Ο Μασούτ δεν μπορεί να παίξει τη γραμμή. Ο Λιβάγια δεν μπορεί να παίξει τη γραμμή. Ο Αραούκο δεν μπορεί να παίξει τη γραμμή. Το Χαμαλίκι το τραβάνε οι πλάγοι back half. Ναι. Γι' αυτό λέω εγώ. Ο Λόπες και ο Μπακάκης. Ναι. Γι' αυτό λέω εγώ θα έπρεπε λίγο να λαδωθεί η ΑΕΚ στις πτέρυγες. Ναι. Αυτό. Από αυτή την άποψη το είπα. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, φάγατε τον Ανέστη γιατί δεν υπογράφει, αλλά βγαίνει ένας πολύ καλός Τσινότας από πίσω. Ναι. Να μην φάμε και το Βράνιες όμως. Ο Βράνιες μπορεί να παίξει και στόπερ και δεξί μπακ. Όχι, να μην φάνουν τον ίδιο λόγο φαγωθεί και ο Βράνιες. Α, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, γιατί τώρα να μια πρόταση ήρθε, να κάτι περίεργα τέτοια κτλ. Και εγώ λίγο που ψιλοδιάβασα, να ακούω, να λίγο φαίνεται ψιλοστραβωμένος. Να μην με δημιουργούμε κλίμα που δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις και τι γίνεται εκεί πέρα, κοντά δεν είσαι. Λέμε τώρα και ψιλοαραλούμπες, αλλά. Πιστεύω ότι σε αυτό να πρέπει να ανανεώσει ρε Κωστή και να σου δώσει και κάτι παραπάνω. Είναι, αξίζει τα λεφτά του. Σκύλος είναι, γερός αμυντικός είναι, δύσκολα τραυματίζεται και όποτε χτύπησε στα μεγάλα μάτ ήταν παρόν. Τα λέμε αγόρι. Ένα και ένα τελευταία. Ναι. Με βλέπεις να παίρνω αποτέλεσμα στο κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Αυτό όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είμαι εγώ. Χωρίς να ξέρω, ναι. Όπως είμαστε αγωνιστικά. Με βλέπεις να πάρω πάλι αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό. Και κλείνουμε. Βλέπω να βάζεις γκολ. Αποτέλεσμα ναι. Δεν ξέρω. Βλέπω να σκοράρει. Ναι. Εντάξει, έγινε. Κωστή μου, γεια σου. Γεια χαρά. Ο Κλοπ, ο σωσίας του Κλοπ επανέρχεται σωστά και λέει: η νέα γενιά είναι πιο καλλιεργημένη, πιο δραστηρία και πιο κατηρτισμένη. Φιλιά από τον Κλοπ. Συμφωνώ, φίλε Κλοπ, 200%. Ο Κλοπ είναι μεγάλος νομικός, θα πάρει πόστα μεγάλα και μου είπε: αυτό που λένε, πήγες 70 χρονών, θα σε πάρω στο γραφείο μου να με βοηθάς. Χαρτιά, εφορίες και τέτοια. Κλοπ θα με σώσει τα γεράματα. Λοιπόν, Ραπ, με συγχωρείς για την ερώτηση, αλλά με την Ποντιμπιλτερού στα 23 σου είχατε δεσμό ή ήταν ιστορία της βραδιάς. Θες να ακούσεις την ιστορία. Θα στην πω, ρε φίλε. Τα είχαμε μία κοπέλα συμμαθήτριά μου, τη λέγαν Βάσο. Και πήγαμε σε ένα αγώνα bodybuilder.
Και η Βάσο να πούμε έπιανε κουβέντα με κάτι bodybuilder για να μου τη σπάσει. Και εγώ για σπάσιμο πήγα και έκανα συνέντευξη σε μία bodybuilder. Έτσι λοιπόν έκατσε η ιστορία με την bodybuilder και ήταν η ιστορία τη βραδιά. Οι βραδιέ ήταν 3-4. Επόμενη γραμμή. Α, κουτσομπόλι. Α, κουσκουσιάρι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Ένα λεπτό. Καλώ τον. Όσον αφορά αυτό που λες για το πάω κατρόμητος. Ναι. Κοτάρες είστε. Ναι. Κοτάρες είστε. Δεν άκουσα. Κοτάρες είστε. Κοτάρες. Κοίταξε. Ωραία. Θα σου πω τη δική μου τοποθέτηση να για να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ναι. Πιστεύω επιχειρηματικά δεν σε φέρει κανένα να κάνει αυτό. Δηλαδή π.χ. τώρα ας πούμε να είμαι εγώ μια εταιρεία με φαγάνη, θα έχω δώσει τους φαγάνες δανεικές και να πάμε να δημοπρατήσουμε ένα έργο και να το πάρει ο άλλος. Με τις δικές μου τις φαγάνες, τις έξτρα. Ναι. Να μειώσει την τιμή π.χ. Επιχειρηματικά δηλαδή δεν είναι, δεν στέκει να το κάνεις αυτό, να αφήσεις τους τρεις ιδανικούς παίκτες που τους πληρώνεις εσύ ο ίδιος να παίξουν. Από εκεί και πέρα όμως, το Σαββίδι, σαν Σαββίδι, με αυτά που μου έχει δείξει, μου φαίνεται ότι είναι δηλός και φοβάται και αυτός και ο ίδιος δηλαδή. Να δώσει το OK και να παίξει. Δεν δίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, ναι. Να πείτε ότι ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και στο κύπελο, το οποίο δεν παίζονται και λεφτά και το οποίο το πήραμε και πέρσι. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κοντραριστούμε και με τους δανεικούς για να δείξουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα. Δεν το κάνει. Θα ήθελα, Κωστή μου. Βγάζει μια δειλία αυτό, άκου να δεις. Ναι. Αυτό που κάνει στο κύπελο δίνει ένα κόμπλεξ στην ομάδα του. Το οποίο μπορεί να το περάσει στο πρωτάθλημα. Κωστή, θα ήθελα να δω Μάχες Βιερίνια, Γιαννούλη, Χατζησαΐα, Πρίγιοβιτ, θα ήθελα να το δω. Δεν θα ήθελες. Να δω σε τι επίπεδο μπορεί να ανταγωνιστεί ο Πέλκας, ο Νουάρντα, ο Στέργες, να δούμε έτσι λίγο μια έντρικα, να έτσι λίγο ο καθένας να παίξει για την μπάρα του, ναι, κατάλαβες ναι, ναι, τι εννοώ. Ναι. Θα ήθελα να το δω αυτό το παιχνίδι, γιατί ας πούμε ο Χατζησαΐας, ο Ουάρντα ειδικά για μένα προσωπικά θα έρχονταν με το μαχαίρι στα δόντια στη Τούμπα. Να το ξέρεις αυτό. Η μαμά του Χατζησαΐα ξέρεις τι λέει στη γειτονιά. Τι λέει στη γειτονιά. Κλάνουνε μέντες με το αγόρι μου. Φοβούνται. Ξέρεις Ραπτόπουλο όμως τι άλλο θα ήθελα να δω. Ναι. Και κάθε μάνα και ο κάθε μπαμπάς του Χατζησαΐα ή του Άρντα θα λένε κλάνετε μέντες. Θα ήθελα να δω Μακεδονομάχη. Έτσι τα λένε. Θα ήθελα να δω με τον Ραπτόπουλο ένα λέωμά του να κάνει μια μπούκα εκεί μέσα στην περιοχή και να αφήνει 10-15 μέτρα πίσω τον αργότατο τον Χατζησαΐα και να ξεφτιλίζει όσους λένε αυτούς ότι ο ΠΑΟΚ είναι βυσματική ομάδα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το όνειρο ενός ΠΑΟΚΣΥ μιας άλλης γενιάς. Αυτά Ραπτόπουλε από μένα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ΠΑΟΚ θα πάει τρένο από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει. Από το Σεπτέμβριο σου λέω ότι είσαι πρωταθλητής. Δεν με ακούσες, εσύ φοβάσαι. Και νομίζω ότι και εύκολα ή δύσκολα, μάλλον εύκολα έχω την εντύπωση, ειδικά με την ΑΕΚ σκασμένη στη Τούμπα, θα μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα δεν μιλάω για το προτελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι αγορασμένο ήδη με πολλούς κουραμπιέδες και πολλά μολομακάρνα. Αντίο, αν πιστεύεις αυτό και το υιοθετείς, εγώ δεν υιοθετώ τέτοιες απόψεις. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα που σου κάνει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Και επαναλαμβάνω, εγώ ως καπιταλιστής, μ' αρέσει αυτό που κάνει ο Σαββίδης. Ως παοξής δεν θα μ' άρεζε. Γιατί θα είχα άλλο DNA, εκτός και αν αλλοιώθηκε το DNA σας. Γαβρίζει λίγο. Ναι, έλα φίλε. Μην μιλάς για DNA, Κωστή. Λοιπόν, Αριανός είμαι. Ναι. Αυτό που θέλω να αναφερθώ, φίλε, είναι στο μακεδονικό συλλαλητήριο. Ναι. Το Σίδνεϊ, η Φιλαδέλφια, η Αστόρια, η Στουτκάρτη, και το λέω με περηφάνεια γιατί εδώ ζω εδώ και 25 χρόνια. 21η του μηνός θα κάνουμε συλλαλητήριο. Για να φωνάξουμε ποια είναι η Μακεδονία και τι είναι Μακεδονία. Πού θα το κάνετε? Στο κέντρο της πόλης. Δεν το ξέρω αυτό, είναι πληροφορία τώρα. Θα κάνουμε Γαλανόλευκη την πόλη πάλι, άλλη μια φορά. Γαλανόλευκη την πόλη. Όπως το έχουμε κάνει και πριν 4-5 χρόνια. Εκεί λοιπόν, το Παπαδαριό τι λέει? Δεν με άκουσε να δυσκοστεί. Για να μην τα γενικεύουμε. Κάνεις ένα λάθος φίλε και σε κάνει αντιπαθητικό σε πολλούς, σου μιλάω καλοπροαίρετα. Ναι. Μην τα γενικεύουμε όλα φίλε. Το ότι υπάρχουν πουλημένοι πολιτικοί, εγώ δεν θα τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι, αδερφέ. Το ότι υπάρχουν
παπάδες που έχουν δώσει δικαιώματα, εγώ δεν θα κρίνω. Δεν είναι παπάδες, ούτε πολιτικοί. Εγώ είμαι αυτός που. Όχι, 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 ένα λεπτό. Δεν μιλάμε μεμονωμένα εδώ. Εδώ μιλάμε ότι η εξουσία της Εκκλησίας και η εξουσία η πολιτική είναι σύμμαχοι στο να μην γίνει το συλλαλητήριο. Γιατί φοβάσαι να το πεις. Τι φοβάσαι, γιατί. Με γνώμονα τα ελληνικά ιδεώδη. Δεν ξέρω τι ιδεώδη. Συγγνώμη, όχι φίλε. Εγώ είμαι Έλληνας υπήκοος και ως εκ τούτου εκφύσεως δικαιούμαι, απαιτώ να έχω, να διαφυλάσω τα ιδεώδη μου. Γιατί εγώ έδωσα στον κόσμο, φίλε, να ζήσει. Δεν πήρα από τον κόσμο. Με κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει, να μην το φιλοσοφήσω. Είμαι αυτός που είχα πει κάποτε, ο Γιάννης είναι δίπλα σου, μπορεί να στο πιστοποιήσει. Ναι. Είμαι αυτός που είχα πει κάποτε ότι καλύτερο νοσοκομείο το Άγιον Όρος, καλύτερος γιατρός ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, έχω ενστάσεις για το Άγιον Όρος. Συγγνώμη. Έχω ενστάσεις για το Άγιον Όρος. Έχεις πάει στο Άγιον Όρος, φίλε. Μπισναδόρικο είναι, δεν το γουστάρω, όχι. Έχεις πάει στο Άγιον Όρος. Δεν γουστάρω να πάω, όχι. Δεν γουστάρεις να πας. Ως εκ τούτου, κοίταξε να δεις. Σέβομαι και είναι θεμητό να λες ότι δεν γουστάρεις να πας. Αλλά το να το κατακρίνεις. Δεν κατακρίνω τίποτα. Όχι, φίλε. Απλά λέω ότι στον πόλεμο τρώγαμε ξύλο από τους Γερμανούς και αυτοί τα είχαν μια χαράκια πάνω. Αυτό λέω. Κωστή. Τι Κωστή. Πολλά τσουβαλιάζεις, φιλαράκι. Δεν τσουβαλιάζω τίποτα. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω. Τώρα αν εσύ δεν μπορεί να την ακούσεις γιατί είσαι οπαδός, είναι θέμα δικό σου. Όχι. Ο παντός, εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να φτάσω τώρα στο. Εγώ, Άγια Όρη, με Ρουσόπουλους, με ιστορίες, με. Πώς το λέγανε τον παπά εκείνον, τον Εφρέμ, άστα. Τέτοιο Άγιον Όρος, πάρτο και κάτω τι θέλεις. Δεν το κουστάρω. Αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Μακεδόνας, το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Εγώ εκεί πάνω θέλω να επιτρωθώ. Θέλω να πω ότι εάν σε αυτό το συλλαλητήριο που εύχομαι να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη με πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο. Δω εικόνα, φωτογραφία που να υπάρχει Αριανός με Παοκτσή και Ηρακλειδέα που να κουβαλάν φορώντας τη φανέλα της ομάδας τους από κοινού την ελληνική σημαία. Γιατί να φορέσει η φανέλα, κάτσε εδώ είσαι λάθος. Εδώ είσαι λάθος. Γιατί να φορέσω εγώ φανέλα του Άρη και να πάω στο συλλαλητήριο ή του Πάου. Για ποιο λόγο. Να δείξω τι. Ότι η ισχύς εν τη ενώση, ρε. Αυτό είναι, αυτό είναι διχόνοια. Όχι, δεν είναι ισχύς. Η ισχύς εν τη ενώση είναι. Στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, δίνοντας μια ονομασία πολύ λαϊκή, έτσι, όταν να πούμε φτάνει το Μακεδονικό μια εβδομάδα να γίνει συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και βάζεις τέτοιο διχασμό στα λαοφιλέστερα σωματεία της Θεσσαλονίκης, Ζουράρι, και μάλιστα με την ιδιότητα του Υφυπουργού Παιδείας, Ζουράρι, ξέρεις κάτι ρε Κώστα, για πολύ πρόβατα σας έχουν, όχι για απλά πρόβατα. Σε αυτό δεν μπορώ να πω κουβέντα. Με κατάλαβες φίλε μου. Σε αυτό δεν μπορώ να πω κουβέντα. Εκεί επικεντρώνομαι. Εκεί επικεντρώνομαι. Δεν θέλω δηλαδή να φάμε άλλο παπάρε φίλε. Σε αυτό και φίλε. Και κουστάρω τα παόκια. Ναι. Θα κάνω κάτι τώρα εξτρέμ. Είμαι αριανός, βλαμμένος, κολλημένος, άρρωστος. Αλλά γουστάρω τα παόκια εδώ της περιοχής που αποδοκιμάσαν και αποδοκιμάζουν ακόμα έντονα αυτή την κίνηση. Ποια κίνηση. Την πήραν δηλαδή χαμπάρι. Ποια κίνηση. Ότι μπορεί να είμαι ΠΑΟΚ, μπορεί να είμαι Άρης, αλλά εμένα δεν θα με βάλει στην παρμπουτιέρα σου. Μπαγλαμά, πολιτικέ, όποιος και αν λέγεσαι. Όποιος... Bye-bye, bye-bye. Να μην το ξεφύγουμε το θέμα. Πάντως, οι Μακεδονομάχοι της πόλης, μια ομάδα, μια πόλη, δεν τους βλέπω θερμούς στο συλλαλητήριο. Μόνο οι Μακεδόνες, λέει ο Χιλιτίδης που ψάχνει εδώ πέρα και με βοηθάει, έχουν βγάλει ανακοίνωση. Σαβίδιδες και τα λοιπά, κατσαρίδες, οπ. Τα αεραστεχνικά τμήματα, τα παιδιά, οπ, από κάτω. Τι έγινε, ρε Μακεδονομάχη. Τι έγινε, είμαστε πολιτικό γρανάζι, είναι ο ΠΑΟΚ. Ό,τι πει ο Τσίπρας, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Πολιτικός ακόλουθος είναι ο ΠΑΟΚ. Και άντε αυτοί που τον διοικούν, αυτοί που τον υποστηρίζουν, τι έγινε. Δεν θα πάμε. Η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Κοτεύουμε. Καλημέρα. Όσοι είσαι στις γραμμές, μάλιστα. Έλα, Ραπτοπούλε. Καλώς τώρα. Γεια σας. Καλώς τώρα. Θέλω λίγο να πω κάτι για το συλλαλητήριο. Να πεις ό,τι θέλεις. Είμαι φυσικά, είμαι και είμαι υπέρ. Και θα είμαι και πάνω. Καλά, υπέρ είναι όλοι, αλλά αποτρέπουν τον κόσμο να πάει. Ποιος τον αποτρέπει. Κόμματα και εκκλησία. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό ήθελα να σε πω. Αυτό που με προβληματίζει και θα με στεναχωρήσει αν βγει. Ναι. Αυτό που θα πω ναι. Είναι ότι
έγινε, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, πόσα ήταν τότε, ο Τσίπρας έκανε το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Καταρχήν, για μένα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, πρέπει να γίνει και κάποιο δημοψήφισμα. Τελικά μόνο η Χούντα έκανε δημοψήφισμα, τότε με τον Βασιλιά. Δηλαδή τα. Τέλος πάντων. Πρέπει να γίνει κάποιο δημοψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα δημοψήφισμα, να το πει ο Θεός εκείνο, και δεν ο λαός τον έδωσε το OK στον Τσίπρα. Και ο Δευτέρω ο κύριος Τσίπρας, άκουδο. Ο κύριος Τσίπρας πήρε εντολή από το λαό. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να πιέστηκε, μπορεί να του βάλω το μαχαίρι στο κρόταφο, μπορεί το πιστόλι κτλ. Εγώ το δικαιολογώ. Γιατί είπε ξύπε. Εγώ το δικαιολογώ και σαν νέο πολιτικό του δίνω άλοθη. Δεν δίνω άλοθη στο λαό. Δεν το κάνεις καθόλου ρε εσύ. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω και πες ό,τι θες. Δεν δίνω άλοθη στο λαό που δεν έβαλε ούτε το Λαφαζάνη στη Βουλή και κατεψήφισε τον κύριο Τσίπρα. Ο ένοχος δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο ένοχος είναι ο λαός. Συμφωνώ. Αυτό έχω να πω. Από εκεί και πέρα όμως ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ήδη γίναμε ρόμπα μία φορά. Ναι. Γίναμε ρόμπα ήδη μία φορά με εκείνο το δημοψήφισμα. Γιατί τον βγάλαμε και πρωθυπουργό στο καπάκι. Ναι. Εκείνο το αστείο. Τώρα, φαντάσου τώρα να γεμίσει, να πούμε, να έχει όπως είπε ο προηγούμενος φίλος και συναριανός, να έχει 1.000.000 και να πούμε στο κάτω στο κέντρο, ή στο Λευκό Πύργο, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, και να γίνει ονομασία Μακεδονία. Εκεί είναι δηλαδή, θα γελάει ο κάθε πικραμένος. Και εγώ τώρα το πάω και λίγο πιο βαθιά, για να το κάνουν γαργάρα οι πάντες. Βλέπε εκκλησία, βλέπε το ένα, βλέπε το άλλο. Πολύ φοβάμαι να πούμε ότι το θέμα είναι τελειωμένο και σου λέει θα διασυρθούμε να πούμε. Θες να σου πω και κάτι πιο. Δηλαδή εκεί πάει, αυτό φοβάμαι και μακάρι να μην γίνει. Γιατί φαντάσου τώρα να κατεβεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος και να ονομαστεί τα Σκόπια Μακεδονία. Για μένα είναι δεύτερη ξεφτύλα. Μετά την ξεφτύλα του δημοψηφίσματος θα έχουμε ακόμη μια υπάρχει ξεφτύλα. Και κάτι άλλο. Αυτό το κοσμάκι δεν το ρωτάει κανένα. Υπάρχει τίποτα. Και κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω, Χιλιτίδη, θέλω τη γνώμη του εδώ. Θέλω τη βοήθειά του. Λέω ότι ο φόβος του να κατέβει ένας λαός ενιαία με ένα σύνθημα είναι επικίνδυνο. Ξέρεις τι γίνεται. Χωρίς, δηλαδή, κάποτε κατεβαίνανε. Γίνονταν μια εκδήλωση, το πάμε, το έλα ο ένας ο άλλος. Α, ξαλόγια μου έρχεσαι. Τώρα αν γίνει ας πούμε κατέβασμα, δεν θα γίνει με ενιαία μορφή. Αυτό είναι το επικίνδυνο για κυβερνήτες, για Ευρωπαίους, για εκκλησίες, για ιεράρχες. Το ενιαίο σαν φιλοσοφία. Γι' αυτό βγήκα και είπα, θέλω τον μανάβι του ΠΑΟΚ να βγει και να κάνει μια δήλωση. Να δω ρε φίλε τι έχει να γίνει σε αυτή την πόλη. Αλλά ο μανάβι δεν βγαίνει. Ναι. Λίγο κάτι για να κλείσω και να πάω να μιλήσει κανένα άλλο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Ότι το πιο εύκολο για τον Τσίπρα θα ήταν να έκανε δημοψήφισμα και να πήγαινε εκεί και να έλεγε μάγκες, ο λαός μου δεν δέχεται να υπάρχει μέσα όρος Μακεδονία. Αυτό που λες όμως για το ενιαίος, πρόσφατα ένας φίλος. Τέλος του φίλος, να το. Τέλος πάντων, φίλος. Ναι, φίλος, είναι ναι. Οργανωμένος κομμουνιστής, ξέρω εγώ, και ναι. Γυρίζει και μου λέει: εγώ δεν πάω. Λέει: γιατί θα έχει χρυσαυγίτες ναι. Και δεν θα πάμε, λέει, εμείς κάτω. Το ενιαίος δεν νομίζω να υπάρχει. Άρα γιατί... λοιπόν, είστε, ναι. Αν γίνει αυτό, κατάντια κοινωνιολογική. Έφυγες, φιλιά. Εάν γίνει αυτό, και εδώ, στους χρυσαυγίτες με τους κομμουνιστάς εκεί να μαλώνουν, Αργιανοί με παοξίδες, θα ξεφτυλιστείτε, θα ξεφτυλιστούμε. Και μετά άντε να αποδείξω ότι είναι προβοκάτσι και είστε κάφροι εσείς. Τέσσερις από το τέλος, μάλιστα. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε. Είμαι Αλέξανδρος από την Εξωτική. Εδώ στην ΚΟ υπάρχει άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην ΚΟ. Εγώ θα κατέβω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ΚΟ. Ναι. Έχουμε 50 άτομα παοξίδες, είναι όλοι βορειοελλαδίτες. Θα πάω κι εγώ. Θα φωνάξουμε από εδώ από την ΚΟ. Ζείτε Μακεδονία, ζείτε η Ελλάδα και ζείτε το έθνος. Και η λαϊκή δημοκρατία της Μπαρντάσκα, γιατί έτσι πρέπει να ονομαστεί, της Μπαρντάσκα. Ναι. Μπαρντάσκα, Μπουρντάσκα, πώς λέγεται αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι τελειώσαν τα ψέματα και θα γίνει πόλεμος, εγώ πιστεύω, μεταξύ. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Φλάντζα. Το κόρτο μα. Τη γλίτωσα εγώ, ναι.
Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια... Να πω την άποψή μου, είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Είμαι 25 χρονών. Μπράβο. Είμαι τώρα, εργάζομαι, έχω τη δουλειά μου. Να σου πω εγώ το εξής. Ναι. Βλέπω από όσο έχω δει, μικρός είμαι, δεν έχω δει πάρα πολλά, αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι πως ό,τι θέλουν να κάνουν αυτοί που μας κυβερνάνε, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Κανένας δεν βγήκε σε όλο αυτόν τον καιρό να πει κάτι για το πολυνομοσχέδιο που περάσανε. Κανένας δεν βγήκε να φωνάξει, αν είναι πολύ λυπημένοι στα δάχτυλα. Όλοι λένε γι' αυτό. Αυτό πιστεύω ότι το έχουν κανονισμένο μεταξύ τους. Ξέρουν ήδη τι θα γίνει. Και απλά κόσμο του πετάξανε μία καραμέλα. Κάθε όλος ο κόσμος και ασχολείται. Εάν θα κατέβω μόνο και μόνο γιατί για να ενωθεί μια φορά και όλος ο λαός να δουν ότι υπάρχει δύναμη για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί πιστεύω ότι απλά μας κοροϊδεύουν και αυτό που είναι να κάνουν θα το κάνουν όπως κάνανε πάντα, όλα τα χρόνια. Δεν κάνανε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι και όλοι οι νέοι που το συζητάνε αυτό λένε, ότι έτσι κι αλλιώς αυτό που είναι να κάνουν θα το κάνουν. Δεν μας υπολογίζουν, μας πετάνε μια καραμέλα και εμείς έχουμε και ασχολούμαστε με αυτό. Λες λοιπόν παιχνίδι στημένο. Το πιστεύω. Τέλος. Πρώτο τελευταίο. Να είσαι καλά. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Βέβαια, πολύ καθαρά. Σχετικά με το συλλαλητήριο, πρέπει όλοι μαζί να συμμετέχουμε, ναι. Χωρίς καμιά ταμπέλα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Σωστό. Διαβάζω όμως ένα, πάω σε άλλο θέμα, ναι. Και διαβάζω ότι σε μια δημοσίευση εφημερίδα στη Βέρεια λέει εδώ ότι χθες το βράδυ έφτασε στα γραφεία μας η πληροφορία ότι μια άλλη ομάδα Βεριωτών προτίθεται να συνεισφέρει οικονομικά, ναι. Δίνοντας ανάσα όχι στους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ, άλλωστε αυτοί απουσιάζουν παντελώς. Ναι. Αν και συνεχίζουν να κρατάνε δέσμια την ιστορική ομάδα, ναι. Άγνωστο για πόσο ακόμη καιρό. Ναι. Παρά μόνο σε ελάχιστους ανθρώπους που πασχίζουν καθημερινά να βρουν μια έστω προσωρινή λύση προκειμένου να καλύψουν τα τρέχοντα έξοδα. Συγκεκριμένα, λέει, μαθαίνοντας ότι κόπηκε το μεσημεριανό γεύμα των παικτών, ναι. Λόγω της οφειλής της ΠΑΕ στο εστιατόριο που είχε αναλάβει τη σύντησή τους. Ναι. Ευαισθητοποιήθηκαν και έκανα γνωστό στον τεχνικό διευθυντή ότι αναλαμβάνουν μια ομάδα, ξέρω εγώ, φίλων. Τη σύντηση της ομάδος. Ναι. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Δεν υπάρχει sense. Αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Και τα γλυκά που πήγανε. Τα γλυκά που πήγανε. Ονό, νοητό. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Έλα φίλε. Μ' ακούς? Τέλεια. Ωραία μπομπά. Ο πρώην αλκοολικός ηθοποιός είμαι. Τι πρώην, εδώ ξέρω ότι κοπανάς ακόμα. Τέλος πάντων, δεν θα πω σε αυτό για ακόμη μια φορά. Πάω παρακάτω. Τι έγινε με το σκύλο του αδερφού σου, πήρε το γιατρό τον κτηνίατρο. Α, σου τηλεφώνησε. Του στείλα το μήνυμα του κτηνίατρου, βέβαια μου τηλεφώνησε και του στείλα και το μήνυμα. Και να το κάνουμε γρήγορα το σκυλάκι καλά. Ωραία, ναι, το καημένο υποφέρει εδώ και 1,5 μήνα. Και άμα υποφέρει ρεβόδια 1,5 μήνα το σκυλάκι, το έχετε μετά από 1,5 μήνα πεθάνει. Μην τα λες εμένα, στον αδερφό μου πέστε. Τα αγάρια είστε, λέγε. Εμένα με βρίζει τώρα, εγώ τι φταίω. Εγώ ξέρεις πώς τον πρόσεχα αυτό το σκύλο, όσο άλλοι παιδιά. Μην με μιλάτε για σκυλιά που αρρωσταίνουν και παιδιά. Δεν θέλω να ακούω για ζωάκια. Φίλε μου, κι εγώ είμαι τρομερά φιλόζωος. Τέλος πάντων, για άλλο πράγμα πήρα να σου πω. Αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, ακούω διάφορα, αριστερά και δεξιά τέλος πάντων. Ό,τι. Διάφορες απόψεις πάνω στο μακεδονικό κυρίως. Ναι, ωραία. Ναι, για πες εσύ. Δεν θα σταθώ σε κάποια άποψη. Ναι. Πραγματικά τα προσπερνάω όλα ό,τι άκουσα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάποια άποψη, απλά θέλω να πω το εξής. Ναι, ρε μάγκα, περίπτερα, ξέρω εγώ, σουβλατζή ή όλοι εσείς που μου είπατε ό,τι μου είπατε. Γι' αυτό πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Επειδή όλοι εσείς παίζετε την πολιτική στα δάχτυλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, πηγαίνουμε μπροστά με τις ιδέες σας. Ό,τι άκουσα ήταν μια μυποτώρα και μισή. Ναι. Πραγματικά. Αντί να σκεφτείτε πώς θα πάτε μπροστά, ένα βήμα μπροστά να κάνετε, αν είναι δυνατόν κάθεστε εδώ και δεκαετίες και παίζετε μπουνιές και σκοτώνεστε, για το ποιος είναι πιο δυνατός, αριστερά ή δεξιά. Συγγνώμη κιόλας, είστε τελείως ανόητοι.
πραγματικά. Είμαι 34 χρονών και έχω βαρεθεί συνεχώς κάθε μέρα να ακούω ένα κάρο ανοησίες από οπουδήποτε. Α, την αφήνω απ' έξω τηλεόραση γιατί δεν βλέπω τηλεόραση, δεν έχω καν τηλεόραση. Καλά, τι κατά ηθοποιός είσαι που δεν βλέπεις τηλεόραση? Φίλε μου, εγώ την τηλεόραση βλέπω, την βλέπω απλά επαγγελματικά. Άμα κάτσει κάπου να παίξει τηλεόραση, έκατσε. Δεν πάει να πει ότι θα κάνει. Κάνα έργο θα παίξει, με κανένα έργο. Φίλε μου, τώρα γράφω θεατρικό, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχω έρθει σε κάποια επαφή και με εκδοτικούς οίκους, γιατί σκέφτομαι να το εκδώσω κιόλας. Θα το διαφημίσω κάπως και διαδικτυακά, θα πάει πάρα πολύ καλά. Το έργο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Ναι, είναι βέβαια το θέμα για Ελλάδα. Παίζει να με κυνηγάνε και εμένα οι παπάδες. Άμα δεν το διαφημίζω εγώ, ναι. Φίλε μου, δεν με χαλάει καθόλου η ιδέα σου. Είναι τρόμου, αλλά είναι ακραίου τρόμου. Ακραίου τρόμου. Ναι. Ακραίου τρόμου. Δηλαδή, κανένας χαρακτήρας μέσα δεν είναι φυσιολογικός. Αυτό είναι για μας τότε, λοιπόν. Εντάξει. Να σου πω, θα σου πω μόνο έναν χαρακτήρα, επειδή τυχαίνει να είναι παπάς αυτός χαρακτήρας, και θα το πω σε ένα παιδί της έχει αδυναμία. Ο παπάς αυτός είναι καθολικός, τον οποίο τον έχουν αφορήσει καθολικοί λόγω της συμπεριφοράς του, ναι. Αλλά συνεχίζει να γυρνάει με τα ράσα και να κάνει μυστήρια, κερδίζοντας διάφορα. Ο παπάς αυτός, πρώτον, είναι dealer, πουλάει ναρκωτικά. Ναι, στο έργο. Δεύτερον, ναι. Ναι, στο έργο. Είναι φανταστικός χαρακτήρας, ναι, δεν ναι, το έχω γράψει ναι, για κάποιον. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, του αρέσει να παίζει με αγοράκια αν με πιάνεις. Ναρκωτικά αγοράκια και μπεκρής. Καθολικός. Καθολικός, ναι. Δεν θα σε, είναι... ναι, κοίταξε. Δεν θα σε κάνουν τίποτα γιατί είναι ο παπάς καθολικός. Άμα ήταν ορθόδοξος θα έχεις προβλήματα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αν είναι καθολικός το έργο ο παπάς, δεν θα έχεις προβλήματα. Λοιπόν, αν είναι ορθόδοξος, θα στην πέσουν. Λοιπόν, τι πάθαμε. Εγώ αν έκανα πάντως ένα έργο και έγραφα έργο, θα έβαζα ένα παπά ο οποίος θα ήταν ασφαλίτης. Θα τον έστελνα στο Καφταντζόγλιο. Υπήρχε ένας τέτοιος, θυμάσαι, πριν πόσα χρόνια. Και ήταν ένας παπάς, ήταν ασφαλίτης, αλλά δεν ήταν παπάς και έδινε κόσμο. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή την πόλη, ρε φίλε. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι, παιδιά. Έτσι, ωραία μέρα θα είναι, κρύο θα έχει, αέριδες θα έχει, ψύχρα θα έχει. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ξεκούραση και αύριο το μεσημέρι πάλι εδώ 2 η ώρα με το βοηθομούσκαρο. Να είστε όλοι γεροί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μακεδονία. 4.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Κάτω τα χέρια. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.